επιστημονική μερίδα, την οποία προσεγγίζει τους χώρους γύρω από την περιοχή μας, την ευρύτερη περιοχή μας. Κύριε Γιάννη, θα δώσετε ένα μικρό χαιρετισμό πριν ξεκινήσουμε τη λύση. Άμα ο αντιπρόεδρος είναι τόσο λαχωνικός, καταλαβαίνετε εγώ που είμαι εδώ πέρα εντελώς διαφορετικά. Δεν πρέπει να πω τίποτα. Υπάρχει ερτώσιο. Καλή σας μέρα. Θυμάμαι λιγάκι τις συμπληρώσεις που έχω ζήσει εδώ μέσα στα 34 χρόνια που είναι και η διάρκεια του θέσμου των προσκών. Πολύ ενδιαφέρουσες. Μερικές από αυτές ήταν και πολύ μαχητικές. Ιδίως όταν ανθούσε το λεγόμενο περίφημο Μακεδονικό, που τώρα έχει εξομαλυνθεί και είναι τα πράγματα σε μια, θα έλεγα, βατή, σε ένα βατό δρόμο. Αρκεί να τηρεί το δρόμο από τους λαούς, στην προκειμένη περίπτωση από την Ελλάδα και από την Βόρεια Μακεδονία. Θέλω να ευχαριστήσω που άνθρωποι της πόλης, τόσα χρόνια που λείπω κιόλας, δραστήριοι άνθρωποι, βρίσκουν υπόγειους διαδρόμους, γιατί υπόγειοι είναι οι περισσότεροι, άσχετα αν είναι φωτισμένα τα πρόσωπα, να λειτουργούν στα πλαίσια της κεντρικής ιδέας που είναι το φεστιβάλ, της κεντρικής ιδέας του φεστιβάλ. Ποια είναι η κεντρική ιδέα? Αυτό που είπε προλίγου ο αντιπρόεδρος του Ελληνισμού, ότι εμείς θέλουμε ουσιαστικά να τείνουμε ένα χέρι φιλίας σε όλα τα Βαλκάνια, στην γειτονική μας Βόρεια Μακεδονία, στην Αλβανία. Τα είδαμε χθες στον Άγιο Αχίλιο. Οι άνθρωποι έστειλαν εδώ πέρα, δεν ξέρω αν έστειλαν τον ανθό, τον καλλιτεχνικό του, αλλά έστειλαν αξιόλογους καλλιτέχνες που από όσοι θα τους δούμε εδώ και θα εκπλαγούμε, γιατί πραγματικά κράτησα τις παρατηρήσεις παρισταμένης κυρίας Μουστακλή, της κυρίας Μουστακλή, που μου είπε ότι οι χορευτές μου άρεσαν πάρα πολύ. Είχαν αυτοπιθαρχία τρομερή και μ' άρεσε ότι σε καμιά στιγμή δεν χόρεψε ένα μόνο του. Κρατούσαν πάντα ο ένας το χέρι ή το σώμα του άλλου. Αυτό είναι και η μεταφορική έννοια όλης της ιστορίας. Το εμπειρίκιο, δώσε μου, πάρε το λόγο μου, δώσε μου το χέρι σου. Το μεγάλο μότο του Ανδρέα Εμπειρίκου, που είχε μεγάλη σχέση με τα Βαλκάνια. Πάρε το λόγο μου, δώσε μου το χέρι σου. Βλέπω λοιπόν εδώ εξαιρετικούς επιστήμονες, θα μιλήσουν απόψε, χαίρομαι ιδιαίτερο, δεν τους ξέρω όλους, γνωρίζω τους περισσότερους και είμαι πολύ περήφανος που δεν είμαστε σκέτες πολιτιστικές με την έννοια του στενού πολιτισμού, δηλαδή τραγούδι, χορός, ένα τέτοιο φεστιβάλ, όχι. Είμαστε ένα πολυπίκυλο φεστιβάλ. Είμαστε ένα καλλιδοσκόπιο, πολυπρισματικό φεστιβάλ. Θα τολμήσω να πω αυτό που γράψαμε με πολύ μεγάλη αφέλεια στο ξεκίνημά μας. Πολιτιστικές, πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πολιτικές λέγαμε. Μα τι πολιτικό. Στην ουσία είναι πολιτικές όμως οι εκδηλώσεις. Αφού πάνε επιτύχουν ένα στόχο που τα κράτη τον έχουν ως ιδανικό στόχο και δεν τον επιτυχαίνουν, τι είναι η γλώσσα. Πολιτικές. Λέω λοιπόν ότι θυμάμαι και θέλω να σας το καταθέσω, μιας και θα αρχίσει αυτή η σημερινή, βλέπω άρχισε να γίνει θετική πόλη μας. Θυμάμαι στο αμφιθέατρο της Στοχόλμης, όταν παρέλαβε τον Νόμπελ ο Ηλίτης, μίλησε ως τον κύριο λόγο του στους Σουηδούς ακαδημαϊκούς το λεγόμενο λόγο του μικρού επιδόρπιου και τους είπε εκεί ένα προφητικό πράγμα. Μία ενιαία προσπάθεια που κάνουν οι λαοί της Ευρώπης να ενωθούν σε μία οικονομική μονάδα, Ενωμένη Ευρώπη, Ενωμένο Μονόμισμα, σκοντάφτει στα άνισα σχέδια του πολιτισμού τους. Είναι ό,τι πιο κέριο έχω ακούσει για αυτό που ονομάζουμε σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι δεν γίνεται καλά οφείλεται στο ότι δεν έχουμε ίδιους πολιτισμούς, ίσους πολιτισμούς ή επικοινωνούντες πολιτισμούς. Άρα η χθεσινή εκδήλωση στον Άγιο Αχίλιο αυτό έχει στην ουσία. Προσπαθεί τα άνισα σκέλη να τα κάνει λίγο πιο όλια. Όχι να τα κάνει ίδια, δεν έχουμε καμία σχέση με την ιστορία μας. Αλλά και αυτοί έχουν ιστορία. Και η Σερβία έχει ιστορία. Και η Βουλγαρία έχει ιστορία. Αλλά έχουμε και αντιμαχωμένα πράγματα. Αυτά όμως πρέπει να πηγαίνουν στο πλάι. Γιατί η ιστορία, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος ποιητής, είναι γεμάτη πλεκτάνες και χουνέρια. Πλεκτάνες και χουνέρια. Εδώ λοιπόν έχουμε σήμερα μια εκδήλωση που αφορά την αρχιτεκτονική σύνδεση φλόρων αλμοναστηρίου. Πάρα πολύ ωραία καταρχήν σαν ιδέα.
και θα μιλήσουν οι κατάλληλοι άνθρωποι. Και εγώ θέλω να πω, ουσιαστικά, το μοναστήρι, τα Μπίτολα, να το πω και με την ονομασία που έχει σήμερα, είναι ένα τόσο πολύ ιδιαίτερο ελληνικό μέρος, να το πω έτσι. Έζησαν Έλληνες πολύ εκεί, που θα θυμίσω σε εσάς, που αν δεν το ξέρετε αυτό που θα πω, όταν ήταν στην κορυφή του το Μακεδονικό, ήρθε να με συναντήσει η πρόεδρος, η εκπρόσωπος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα θέματα αυτά, Μακ Ντούγκαλ. Συνάντησε πολύ λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα. Κάποιοι της είπαν ότι εγώ έχω πρωτοπόρες ιδέες στο θέμα. Λες και είναι πρωτοπόρα ιδέα να υποστηρίζεις την ιστορική αλήθεια που λέει ότι ναι, είμαστε η Μακεδονία, ναι, υπάρχει και ένα κομμάτι γεωγραφικό της Μακεδονίας που είναι αλλού, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό το δικό μας και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον Αλέξανδρο και όλα αυτά. Τα αυτονόητα. Λέω λοιπόν ότι βρίσκω πάρα πολύ όμορφη την ιδέα, γιατί στο μοναστήρι έχω πάει πολλοί Έλληνες, δεν ξέρω ότι ήταν οι άνθρωποι σαν Μητρόπολη, σαν την Οδυσσό ας πούμε. Έχω πάει ως εγγονός του παππού μου, σε ηλικία που δεν μπορούσα να συλλάβω τα πράγματα. Τι συμβαίνει, γιατί ο παππούς μου βρίσκεται εκεί τέλος πάντων. Αλλά σιγά σιγά με το περάσμα του χρόνου όλα φύγανε και αποκαθάρισαν αυτά που έπρεπε να είναι. Μας αγαπάνε και από εκεί, άσχετα από το πόσο μας χώρισαν κάποια πράγματα, μας αγαπάνε οι Σέρβοι πολύ, μας αγαπάνε και οι Βούλγαροι. Δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν δηλαδή. Δεν μετριέται η δύναμη των λαών από το πόσο κεφάλια διαθέτουν σε πόλεμο για μακέλεμα. Μετριέται από το πόσο δυνάμεις έχουν για να παράγουν πολιτισμό για να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα. Κλείνω λοιπόν λέγοντας την εξαιρετική προσπάθεια αυτή που πρέπει να επεκτείνουμε. Χαίρομαι που είναι εδώ ο πρόξενος και μιλήσαμε πολύ λίγο αλλά πάρα πολύ μακρύς ο λόγος, αφήνει δηλαδή περιθώρια να τον κάνουμε δρόμο από ένα δρομάκι που ανοίξαμε και θα τον κάνουμε δρόμο. Και θα τον κάνουμε και το είπα και στην ομιλία χθες στον Άγιο Αγίλιο. Θα εμπλακεί, θέλουμε δεν θέλουμε, μοιραία στην όλη προσπάθεια αυτό που λέμε κράτος. Κράτος μάλιστα να το λέω. Και θα φύγουμε από τις διαφορές των εθνοτήτων, από τις διαφορές των όποιων θρησκειών και όλα τα άλλα. Έχουμε δρόμο ευρύ μπροστά μας. Αυτό λοιπόν είναι σήμερα μια πρώτη γέφυρα που στήθηκε και θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς που είχαν την ιδέα και στον οργανισμό αλλά και σε άλλους. Στον κύριο Πρόξενο που ξέρω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Στους ομιλητές που βλέπω ότι είναι όλοι αστέρια. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ, αστέρια. Και εγώ δεν έχω τέτοιες γνώσεις, θα παρακολουθήσω σε κατάσταση καλής πίστης. Ποια είναι η κατάσταση της καλής πίστης? Την εξυγείωση φέρεις. Όπως ακούσε ένα παραμύθι από τη γιαγιά σου ή όπως όταν προσεύχεσαι. Αυτή είναι η κατάσταση της καλής πίστης. Έτσι θα σας ακούσω. Ευχαριστώ πολύ. Συντομότερος όπως πάντα και θα επικαλεστώ εγώ αυτό που είπε χθες ο κύριος Κοστάλας, οι επόμενοι χαιρετισμοί να είναι το ίδιο ηλίτη. Να καλέσω στο βήμα για χαιρετισμό τον κύριο Αντιπεριφέραρχη, πώς ξεκινά ο κύριος Δήμαρχος της Φλόρας. Ζητήστε, ζητώ συγγνώμη γιατί. Καλησπέρα σας. Επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνει να χαιρετήσω την εκδήλωση. Η Φλόρινα, η πόλη των γραμμάτων και των τεχνών, έχει να επιδείξει ένα τοπικό πολιτισμό αλλά και τη μακεδονική αρχιτεκτονική στα διάσπορτα κτίρια που κοσμούν την περιοχή της. Ο πολιτισμός, αποτέλεσμα του πνεύματος αλλά και της δημιουργίας κάθε λαού, δεν είναι παρά η ίδια η ζωή μας, το φως που έρχεται από το παρελθόν και μας φωτίζει τον δρόμο για το μέλλον. Και όταν πρόκειται για γειτονικούς λαούς, με κοινά σημεία, τότε ο πολιτισμός σε κάθε έμφασή του αποτελεί πηγή δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης. Τα πρέσπια 2023, με το βλέμμα στραμμένο στα Βαλκάνια, σηματοδοτούν ένα ενδιαφέρον ταξίδι στην πολιτιστική και πολιτισμική αναζήτηση των όμορων χωρών μας. Η Φλόρινα και το Μοναστήρι είναι δύο πόλεις τόσο διαφορετικές αλλά και τόσο όμοιες. Γι' αυτό συγχαίρω το Διοικητικό Συμβούλιο των Πρεσπείων για την επιλογή της θεματολογίας της σημερινής ημερίδας,
αλλά κυρίως και για την επιλογή των εξαίρετων ομιλητών. Χαίρομαι που σήμερα θα ακούσουμε ενδιαφέρουσες εισηγήσεις σε ό,τι αφορούν την πολιτισμική μας κληρονομιά, διαφορές και ομοιότητες με αυτή των όμορων πόλεων των γειτονικών χωρών για την αρχιτεκτονική και τα πολιτιστικά στοιχεία της καθημερινότητάς μας, καθώς και τις επιρροές που δέχτηκαν. Στη Φλόρινα έχουμε ένα σημαντικό αριθμό νεοκλασικών κτιρίων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελούν την ιστορία και την ταυτότητά της. Κτιρίων που καταραίουν κυρίως λόγω της πολυιδιοκτησίας αλλά και της έλλειψης κινήτρων για την αξιοποίησή τους. Η αρχιτεκτονική αυτή κληρονομιά του μεγάλου πολιτιστικού μας αποθέματος, που ξεκινάει από την απότατη ιστορία και φτάνει μέχρι σήμερα, χρειάζεται άμεσα προστασία. Από μια επίσημη καταγραφή των παλιών αρχοντικών που κάναμε ως Δήμος, ο αριθμός τους φτάνει τα 250. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε συνεννόηση και συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των οικημάτων, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, έχει καταθέσει πρόταση στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης και έχει προκαλέσει συναντήσεις με στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με βασικό πυλώνα την ανακαίνιση και ανάπτυξη των παλιών αυτών αρχοντικών, προτείνοντας τη χρηματοδότησή τους μέσα από ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα, ενημερώθηκα προχθές ότι θα τρέξει ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Διατηρώ Κατοίκον, το οποίο θα έχει στόχο αυτή την ανακαίνιση των κτιρίων. Μόνο με ένα στρατηγικό σχέδιο για την προστασία και τη σωτηρία του ιστορικού κέντρου και του αρχιτεκτονικού αποθέματος του, μπορούμε να περισσώσουμε ό,τι μπορεί να περισσωθεί. Περιμένοντας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη της σημερινής ημερίδας, εύχομαι από τα καλύτερα αποτελέσματα στις εργασίες της και ευχάριστη διαμονή στον τόπο μας με τους φιλόξενους και ανοιχτόκαρδους ανθρώπους της. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Φλόρινας, κύριο Βασίλειο Γιαννάκη. Θα παρακαλέσω για ένα σύντομο χαιρετισμό και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον Σωτήρη Πεβόσμου. Καλή σας μέρα. Με ιδιαίτερη ευαισθησία θα παρακολουθήσω την ημερίδα, γιατί καθώς οι περισσότεροι ξέρετε, έχω την καταγωγή από το μοναστήρι και ταυτόχρονα είμαι και πρόεδρος του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των Πέριξ, του Μοναστηρίου και των Πέριξ, εν Φλωρίν, όπως λέγεται, η Ελπής. Και η Ελπής δόθηκε στην ονομασία του Συλλόγου, καθώς οι μοναστηριώτες όταν ήρθαν εδώ είχαν την ελπίδα ότι θα γυρίσουν. Γι' αυτό και ιστορικά είναι αποδεκτό ότι πάρα πολλοί δεν βάτισαν τα παιδιά. Βάτισαν τα παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, 10-12 χρονών, καθώς προσδοκούσαν να επιστρέψουν και να κάνουν τα βαπτίσια στον Άγιο Δημήτρη σε άλλες εκκλησίες του μοναστηριού και των χωριών. Ιδιαίτερη ήταν και η ευαισθησία μου όταν πριν από 4 χρόνια βρέθηκα με έναν θείο μου ο οποίος επιβίωσε πριν λίγους μήνες, εκεί όπου ήταν το πατρικό σπίτι του παππού μου, στο Μεγάρο, γιατί η γιαγιά ήταν από την Ιζόπολη και ο παππούς από το Μεγάρο. Όποτε βρίσκομαι στο μοναστήρι, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε μία πόλη, γενέθλια, που δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω και από τη Φλόρινα. Και αυτό θα μας το δείξουν σήμερα οι ομιλητές, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής έχω υπόψη μου. Θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, του Πολιτιστικού Οργανισμού των Πρεσπείων για την πρωτοβουλία να διοργανώσει αυτήν εδώ την ημερίδα, αλλά να προχωρήσει πολύ περισσότερο και στην έκδοση ενός λευκώματος. Γιατί ένα λεύκωμα είναι αυτό το οποίο θα έχει και μία διάρκεια, θα έχει μία μεγάλη διάρκεια, θα είναι μία επιστημονική καταγραφή και με τεκμηρίωση επιστημονική που θα αφήσει παρακαταθήκες και στις επόμενες γενιές. Θα συγχαρώ για μία ακόμη φορά και για τη σημερινή ημερίδα αλλά και για όλες τις επιτυχημένες εκδηλώσεις που γίνονται στο πλαίσιο των Πρεσπείων. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωση και καλή συνέχεια στα Πρέσπια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σωτήρη Πόσμο και τον κύριο Φλόρινας. Να καλέσω στο βήμα τον βουλευτή Φλόρινας. Ευχαριστούμε. Αρκεί να ακούσουμε.
Πολύ ωραία. Κύριε Δήμαρχε, θα θελήσατε να πρέσπον. Κύριε Πρόξενε, είναι η σειρά σας. Καλημέρα και από μένα. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας το Προεδρείο του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλόρινας για την πρωτοβουλία που ανέλαβε να εντάξει τη σημερινή ημερίδα στο πρόγραμμα των Πρεσπείων. Όπως πολύ σωστά είπε και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο κ. Λιάννης, τα Πρέσπεια είναι μια πρωτοβουλία εξαιρετικά πετυχημένη για την διασύνδεση των λαών των Βαλκανίων. Τα Βαλκάνια, όπως ξέρουμε όλοι και όπως έχει υποθεί πάρα πολλές φορές, έχουν μια πολύ βαθιά ιστορία, που όσο και να τη διαβάζει κανείς, είναι σαν να ξεφλουδίζει ένα κρεμμύδι και κάθε φορά που παίρνει μια νέα πηγή, ανακαλύπτει και νέες πτυχές αυτής της ιστορίας. Πολλοί λένε μάλιστα ότι παράγει περισσότερη ιστορία από όσοι μπορεί να καταναλώσει. Ταυτόχρονα, έχει αυτό το πλούτο, ακριβώς αυτή η ιστορία παρέχει στα Βαλκάνια ένα μοναδικό πλούτο παγκοσμίως. Και ο στόχος όσων υπηρετούμε τη συμφιλίωση των λαών είναι όλα αυτά τα επίπεδα και τις ερμηνείες της ιστορίας να δούμε πού έχουμε κοινά στοιχεία, πού συμπίπτουν οι ερμηνείες ολονών μας. Και οπωσδήποτε κάπου συμπίπτουν. Δεν είμαι ούτε ιστορικός, ούτε βεβαίως αρχιτέκτονας. Όμως, στα 24 χρόνια που είμαι διπλωματικός υπάλληλος στο Υπουργείο Εξωτερικών και νωρίτερα ως γιος διπλωματικού, είχα την τύχη στη ζωή μου να ζήσω σε πάρα πολλές πόλεις ανά τον κόσμο. Τα ταξίδια μου αυτά με φέρανε σε μεγαλούπολεις όπως στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Ουάσιγκτον, στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια και πραγματικά μπορώ να σας πω ότι όταν έφτασα στο μοναστήρι, γοητεύτηκα. Είναι μια μαγευτική πόλη, έχει έναν απίστευτο ρομαντισμό. Στις πρώτες βόλτες που έκανα στην πόλη, συγκινούμε γιατί βλέποντας τα κτίρια, εγώ πάντα έψαχνα σε κάθε πόλη που επισκεπτόμουν να καταλάβω ποια είναι η ιστορία κάθε πόλης και πώς η ιστορία αυτή φαίνεται από τα κτίρια που έχει. Ποια είναι η λογική της πόλης, ποια ήταν η λογική, πώς χτίστηκε, για ποιους χτίστηκε και από ποιους χτίστηκε. Και μετά σιγά σιγά είχα τη μεγάλη ευτυχία να αρχίσω να γνωρίζω και τη Φλόρινα, την οποία οφείλω να ομολογήσω πριν έρθω στο μοναστήρι, δεν την ήξερα. Και άρχισα να βλέπω παρόμοια στοιχεία, χωρίς να είμαι ειδικός. Και βλέπω ότι υπάρχει μια βαθιά διασύνδεση, ίσως είναι περισσότερο συναισθηματική διασύνδεση. Και πιστεύω ότι υπάρχει συναισθηματική διασύνδεση και στις δύο πλευρές. Και από την πόλη του μοναστηρίου και από την πόλη της Φλόρινας. Νομίζω ότι αυτή η μερίδα και πραγματικά χαίρομαι με τους καταξιωμένους ομιλητές που θα ξεκινήσουν την επεξεργασία του υλικού για να εκδοθεί τελικά ένα λεύκωμα για την αρχιτεκτονική και πολιτιστική σύνδεση μεταξύ Φλόρινας και Μοναστηρίου θα αναδείξει τον συναισθηματισμό το δικό μου, θα τον μετουσιώσει σε μια επιστημονική καταγραφή ορισμένων ιστορικών και πολιτιστικών δεδομένων. Δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω αυτή την ημερίδα, να χαιρετήσω θερμά την πρωτοβουλία σας και θα βρείτε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μοναστήρι αρρωγό σε όλες τις προσπάθειες που κάνετε για να γεφυρωθούν, να στηθούν γέφυρες μεταξύ των δύο πόλεων. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εργασίες της ημερίδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Μοναστήρι, τον κύριο Αλέξανδρο Βιδούρη. Και να καλέσω στο βήμα την Πρόεδρο του Οργανισμού, την κυρία Χρύσα Μάτζη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Η Πρόεδρος είναι πολύ σύντομος. Είναι Λάκκο. Καλημέρα. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Δεν ακούγεται.
Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας σε αυτήν τη σημαντική για μας ημερίδα, αλλά πιστεύω και για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και την γειτονική πόλη του Μοναστηρίου. Εγώ απλά θέλω να πω δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με την συνδιοργάνωση της σημερινής ημερίδας με την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και με τη στήριξη του προξενείου. Οφείλω να τους ευχαριστήσω, οφείλουμε σαν οργανισμός να τους ευχαριστήσουμε. Επίσης θέλω να πω ότι γίνεται και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Εδώ θέλω ειδικά να ευχαριστήσω τον συντοπίτη μας επιστήμονα, τον Σοφοκλή τον Κοτσόπουλο, για το δικαίωμα που μας έδωσε να κάνουμε χρήση του τίτλου στη σημερινή ημερίδα, γιατί είναι, το δανειστήκαμε ουσιαστικά, γιατί είναι μια δική του προσωπική εργασία επιστημονική και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ελπίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη καταγραφή που γίνεται, την έχετε κάνει εσείς κύριε Κοτσόπουλε. Εμείς ευελπιστούμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε την πρόεδρο του οργανισμού για αυτό το σύντομο χαιρετισμό και ξεκινάμε. Θα καλέσω στο βήμα τον Δ. Επίκουρο καθηγητή Κοτσόπουλο Σοφοκλή του Τμήματος Αρχιτεκτών και Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας τέχνης αρχιτεκτονικής, ιστορία τέχνης, αρχιτεκτονικής μορφολογίας και αναστήλωσης. Το θέμα του είναι η αρχιτεκτονική σύνδεση Φλόρινας Μοναστηρίου. Στο μεσοδιάστημα μέχρι να ετοιμάσει τις διαφάνειες, θα πρέπει να πούμε ότι το θέμα, το περιεχόμενο ως μορφή και ως ιδέα, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα από αυτή την ημερίδα. Θα χρειαστούν και άλλες ημερίδες. Δεν μπορεί να καλυφθεί το θέμα μέσα από αυτή την προσέγγιση. Που σημαίνει ότι θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες θεματικές ενότητες και από φορείς και από θεσμούς και από δήμους και από το ίδιο το Πανεπιστήμιο που έχει ξεκινήσει την συνεργασία με τις όμορες χώρες και με την Κόριτσα και με τις σχολές στο μοναστήρι Πίτωνα. Και καταλαβαίνετε, εκεί οι εξέχοντες επιστήμονες λαμβάνουν μέρος και για εκπαιδευτικά θέματα και για ιστορικά θέματα και για θέματα που έχουν σχέση με τη λαογραφία και με τη διασύνδεση κοινές μορφές ανάμεσα στις διασυνοριακές χώρες. Και καταλαβαίνετε, έχει ανοίξει ένας διάβλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή πάμε εμείς να τον διευρύνουμε. Ευελπιστώ, κύριε Λιάννη, να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, γιατί υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι έχουν γραφτεί μέσα στο δίκτυο των πολιτιστικών προγραμμάτων και μπορούν και από μόνοι τους να αναλάβουν, έτσι, να διαχειριστούν μια ημερίδα πάνω σε αυτό το θέμα και να το θέμα να ανοίξει ακόμα περισσότερο. Κύριε Κοτσόπουλε, σας δίνω τον λόγο. Είναι ο κύριος ομιλητής. Πάνω σε αυτή την ιδέα θα στηριχτούμε και εμείς οι υπόλοιποι για να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο την εικόνα αυτών των πραγμάτων. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Όταν πριν από περίπου μία δεκαετία ολοκλήρωνα τη διδακτορική μου διατριβή με θέμα την αρχιτεκτονική του μοναστηρίου, με ειδικό κεφάλαιο για τη σχέση της με την Φλόρινα, δεν μπορούσα τότε να φανταστώ ότι κάποια στιγμή θα αποτελέσει πολύ φερτινή ύφη για εκδηλώσεις, ημερίδες, εκδόσεις κτλ. Από τότε βέβαια δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, με πολύ μεγάλη αλλαγή όμως στις σχέσεις των δύο κρατών. Από το τότε πολύ ψυχρό κλίμα που είχε δυσκολέψει αρκετά την έρευνα, την είχε λογοκρίνει εντός και εκτός εισαγωγικών. Δεν θα ξεχάσω ακόμα τα λόγια της Αρβελέρ για το πόσο δύσκολο είναι να ασχοληθεί κάποιος επιστημονικά με τον χώρο της Μακεδονίας, το κατάλαβα στο τέλος δυστυχώς. Έχουμε φτάσει σήμερα μετά από την συμφωνία σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο συνεννόησης και συνεργασίας που μακάρι αυτές οι προσπάθειες να ενταθούν και να ισχυροποιηθούν. Έτσι πριν από μερικούς μήνες δέχθηκα με πολύ μεγάλη προθυμία την αρχική ιδέα του πρόξενου του κ. Αλέξανδρου Βιδούρη για την δημιουργία ενός λευκώματος για τις σχέσεις του μοναστηρίου με τη Φλόρινα. Και βέβαια δεν μπορεί παρά να αποτελεί χαρά
να βλέπεις το έργο σου να μπορεί να αποτελέσει τη βάση για νέες αναζητήσεις. Η έρευνα τότε είχε καλύψει, νομίζω, με πολύ μεγάλη επάρκεια όλα τα ζητούμενα και τον στόχο της, με καταγραφή αρχείων, με καταγραφή όλων των συνολικά 248 κτηρίων που χρονολογούνται πρώτου 12. Δυστυχώς δεν ήρθε τελικά ο κύριος Ρίστευσκι, να τον ευχαριστήσω και δημόσια για τη βοήθειά του τότε. Ήταν ένας από τους πολύ σημαντικούς τοπικούς ανθρώπους που βοήθησαν. Αλλά οπωσδήποτε έτσι σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένα κεφάλαιο το οποίο μπορεί να εξελιχθεί, μπορεί να διαφοροποιηθεί και μακάρι και οι νεότεροι και οι επόμενες γενιές να μπορέσουν να το προχωρήσουν, να το εμβαθύνουν, να το τροποποιήσουν ή ακόμα και να το αμφισβητήσουν. Έτσι αυτό νομίζω είναι ευχή για κάθε ερευνητή. Περνώντας τώρα στο κύριο θέμα μας, ο 19ος αιώνας και οι αρχές του 20ου είναι γενικά για τον ευρύτερο βορειοελλαδικό χώρο μία περίοδος τομή. Και είναι τομή γιατί αλλάζουν δραματικά τόσο οι συνθήκες διοίκησης και διακυβέρνησης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία και φύνει αλλά ταυτόχρονα εξυγχρονίζεται, ενώ επίσης αλλάζουν πολύ και οι κατασκευαστικές δυνατότητες. Στο πλαίσιο αυτό, η πόλη του Μοναστηριού, η πρωτεύουσα του ομώνυμου Ευηλαϊτιού, καθίσταται το κέντρο της δυτικής πλευράς της Μακεδονίας. Ουσιαστικά έτσι είναι η διοίκηση της μισής σχεδόν Μακεδονίας και η έτερη σημαντικότερη πόλη της μαζί με τη Θεσσαλονίκη. Τομή τώρα για την εξέλιξη όλων αυτών των πραγμάτων αποτελεί καταρχάς η μεταρρυθμίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υπό την πίεση των μεγάλων δυνάμεων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν καταχρεωμένη στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα να προωθήσει μεταρρυθμίσεις που σταδιακά την εξυγχρονίζουν. Ειδικά όμως για το μοναστήρι συμβαίνουν κάποια γεγονότα τα οποία θα το καταστήσουν πραγματικά κέντρο και θα εντείνουν πάρα πολύ την εξέλιξή του. Πρώτα έτσι είναι η καταστροφή της Μοσχόπολης του 1769, που ένας μεγάλος βλαχόφωνος πληθυσμός φεύγει από την πόλη και εγκαθίσταται σε πολλές πόλεις και κυρίως στο μοναστήρι. Το 1816 γίνεται εδώ η μεταφορά του Μπερλίμπη της Ρούμελης, έτσι μια κίνηση πολύ μεγάλης διοικητικής σημασίας. Το 1941 έχουμε την εγκατάσταση του τρίτου σώματος στρατού, έτσι γίνεται, θα λέγαμε, το χειρό για τα δυτικά όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που βοηθάει πάρα πολύ στην ασφάλεια της πόλης και στην ανάπτυξή της βεβαίως. Το 1964 έχουμε την εγκατάσταση του Γενικού Διοικητή, Βαλή, γίνεται ανεξάρτητη περιφέρεια κατά κάποιο τρόπο. Και το πιο σημαντικό από όλα, νομίζω, το 1891, την λειτουργία του σιδηρόδρομου και τη σύνδεση του μοναστηρίου με τη Θεσσαλονίκη και με όλα τα άλλα αστικά κέντρα, το 1993 το πρώτο δρομολόγιο, εδώ και ο χάρτης, και η σημερινή γραμμή είναι περίπου αυτή που κατασκευάστηκε από τότε. Η μεγάλη ανάπτυξη τώρα αυτή που παρατηρείται, με αρχή τον οικονομικό και τον εμπορικό τομέα, και με πρωτοστατούσα την ελληνική κοινότητα, αλλά όχι μόνο, έχουμε έτσι και την ύπαρξη και τη δραστηριότητα όλων των άλλων εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων, θα έχει σαν αποτέλεσμα αυτή η αστικοποίηση να εκφραστεί σε όλες τις μορφές της ζωής, στη συλλογική οργάνωση, πάρα πολύ σημαντικό, στην εκπαίδευση, στις τέχνες, έτσι αποκορύφωμα η πολύ γνωστή αδερφή Μανάκια, στις ενδυμασίες και τελικά και στην αρχιτεκτονική. Η επιρροή των Ευρωπαίων τώρα σε αυτό το πλαίσιο δεν ήταν μόνο σε ό,τι σχετίζεται με τα μεγάλα έργα υποδομής που αναλαμβάνουν, όλα τα κατασκεύαζαν μεγάλες ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά βλέπουμε ότι η επίδρασή τους προχωράει και στο σύστημα διοίκησης, αλλά σταδιακά και σε όλες τις εκφάσεις της ζωής. Στο μοναστήρι αυτή την περίοδο έτσι έχουμε όλα τα επαγγέλματα περίπου όπως τα γνωρίζουμε και σήμερα. Γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, προξενία, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία κλπ. Και φυσικά έχουμε και πολύ μεγάλη άνθηση της παιδείας με πρωτοστατούσα σε αυτό το πλαίσιο την ελληνική κοινότητα.
Τώρα σχετικά με την αρχιτεκτονική για τις προηγούμενες περιόδους, από τον 14ο μέχρι τον 19ο αιώνα, σημαντικά στοιχεία αντλούμε αποκλειστικά από τους περιηγητές. Είναι πολλοί οι Ευρωπαίοι περιηγητές που διέρχονται από την πόλη. Οι περιγραφές τους είναι αρκετά ιδυλιακές, εντυπωσιάζονται κυρίως για το φυσικό περιβάλλον αλλά και για τα κτίρια του μοναστηρίου, τα οποία κτίρια μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα είναι η περίφημη παραδοσιακή αρχιτεκτονική, έτσι, τα πέτρινα και ξυλόπικτα κτίρια, όπου βέβαια στο μοναστήρι έχουμε και την ύπαρξη πολλών μεγάλων και πολυτελών αρχοντικών παραδοσιακών κτιρίων, όπου σε συνδυασμό με τα 15 τζαμιά, τον ναό του Αγίου Δημητρίου, την αγορά, το ρολόι και άλλα, δείχνουν έτσι τη σημασία της πόλης ακόμα και από τις προηγούμενες περιόδους. Για να περάσουμε τώρα στην κύρια περίοδο, στο δεύτερο μισό δηλαδή του 19ου αιώνα και ξεκινώντας από τα δημόσια κτίρια, καταρχάς τα δημόσια κτίρια οι Οθωμανοί δεν τα χτίζανε μόνο για να καλύψουν λειτουργικές τους ανάγκες, αλλά ήταν και ένα μέσο εδραίωσης και επιβολής της αυτοκρατορίας. Σε αυτό το πλαίσιο χτίζονται πρώτα οι δύο στρατώνες, ο Λευκός και ο Κόκκινος, το 1838 και το 1840, όπου πρόκειται για τα μεγαλύτερα κτίρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια. Σε μέγεθος τα ξεπερνούν μόνο κάποιοι στρατώνες επίσης στην Κωνσταντινούπολη. Σε αυτά τα κτίρια διακρίνουμε ήδη από πολύ νωρίς, μάλιστα ο Ευρωπαίος περιηγητής Σπένσερ θεωρεί ότι ήδη από εκείνη την εποχή και με τους στρατώνες το μοναστήρι εμφανίζει ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Σε αυτά τα κτίρια έτσι από πολύ νωρίς βλέπουμε κάποιες νεοκλασικές επιρροές σε μια αρκετά πρώιμη περίοδο, ειδικά στο Κόκκινο στρατώνα, αρκετά πρώιμη για τα δεδομένα ευρύτερα του μακεδονικού χώρου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1847, χτίζεται και η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία φοιτήσε και ο Κεμάλ Ατατούρκ, εδώ και από το εσωτερικό της. Ενώ το σημαντικότερο δημόσιο κτίριο το οποίο χτίζεται αυτή την περίοδο είναι φυσικά το διοικητήριο της πόλης. Δεν σώζεται σήμερα το διοικητήριο, ανεγέρθηκε κοντά στο 1890 και είναι πιθανόν έργο του περίφημου αρχιτέκτονα Ξενοφόντα Παιωνίδη, χωρίς να μπορεί να διασταυρωθεί. Με τον όγκο του, με τις άρτιες αναλογίες και τις λεπτομέρειες στα αρχιτεκτονικά μέλη, αποτελεί έχουν ένα πραγματικά εξέχον δείγμα της περίοδου. Επίσης, από άλλα δημόσια κτίρια μπορούμε έτσι να ξεχωρίσουμε το σχολείο, το ανώτερο γυμνάσιο της Σχολή Δημόσιας Διοίκησης των Οθωμανών, όπου με περίτυχνα μορφολογικά στοιχεία συνθέτουν ένα πλούσιο αλλά πολύ έντεχνο μορφολογικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα τώρα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κτίρια των κοινοτήτων. Αυτά δηλαδή τα οποία ανεγείρουν οι εθνοθρησκευτικές κοινότητες για κοινοφελείς σκοπούς. Και προφανώς σε αυτό το πλαίσιο ξεχωρίζει η δραστηριότητα της ελληνικής κοινότητας και κυρίως με τα δύο κτηριακά της συμπλέγματα. Το πρώτο με το Παρθεναγωγείο, το Νηπιαγωγείο, το Οικοτροφείο και το Νοσοκομείο και το δεύτερο με το Γυμνάσιο, την Αστική Σχολή, το Διδασκαλείο και το Γυμναστήριο. Εδώ βλέπουμε και στο χάρτη που εντοπίζονται τα δύο αυτά συγκροτήματα. Το Παρθενογωγείο τώρα, το πρώτο συγκρότημα, χτίστηκε με δωρές των αδερφών Δημητρίου, ενώ για το κτίριο του Παρθενογωγείου αρχικά είχε υποβάλει μελέτη ο περίφημος αρχιτέκτονας της εποχής Λίσανδρος Καφτατζόγλου. Τα σχέδια τα βλέπουμε εδώ, σε μια θα λέγαμε ακαδημαϊκή εκδοχή του αθηναϊκού νεοκλασικισμού. Ωστόσο, το κτίριο ολοκληρώθηκε λίγα χρόνια μετά το θάνατό του με ορισμένες μικρές διαφοροποιήσεις. Το νοσοκομείο επίσης, πολύ σημαντικό κτίριο της ελληνικής κοινότητας και πολύ ενδιαφέρον και αρχιτεκτονικά, δεν σώζεται δυστυχώς σήμερα. Ενώ το δεύτερο συγκρότημα, αυτό της αστικής σχολής και του γυμνασίου, χτίστηκαν με δωρεά του Μοσκοπολίτη Βαρόνου και κατοίκου Βιέννης Νικόλαου Δούμπα. Πολύ χαρακτηριστικό στα κτίρια της ελληνικής κοινότητας είναι αυτές οι καθαρές μορφές που προσομοιάζουν περισσότερο με τα νεοκλασικά δείγματα του νοτιολαδικού χώρου παρά με άλλα δείγματα που εμφανίζονται την ίδια εποχή στη Θεσσαλονίκη ή στην Κωνσταντινούπολη.
Ασφαλώς αντίστοιχη δραστηριότητα, πολύ μικρότερη βέβαια, εμφανίζουν και άλλες εθνοσκευτικές κοινότητες. Εδώ έτσι είναι το βουλγάρικο σχολείο, το οποίο χτίζεται την ίδια περίοδο, αλλά και το εβραϊκό που χτίζεται το 1895 με δωρεά του βαρόνου Χίρς από τη Θεσσαλονίκη και το οποίο λειτουργούσε και υπό την εποπτεία της Allianz Ισραηλιτέ του Παρισιού. Περνώντας τώρα στις κατοικίες, οι οποίες αποτελούν φυσικά και τον μεγαλύτερο αριθμό των κτηρίων, σε οποιαδήποτε πόλη συμβαίνει αυτό προφανώς, καταρχάς διακρίνεται μια ενότητα κατοικιών, οι οποίες είναι προθετημένες ελεύθερες μέσα στο οικόπεδο. Είναι δηλαδή ένας τύπος αστικής βίλας, το οποίο το να το συναντάμε στο κέντρο της πόλης είναι πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο που έχει το μοναστήρι και δεν το έχει καμία άλλη αντίστοιχη ή μικρότερη πόλη της εποχής. Ασφαλώς πρόκειται για ευκατάστατους κατοίκους της πόλης, κυρίως εμπόρους όπως η κατοικία Δαναβάση, η κατοικία του Κωνσταντίνου Ματσάλη, επίσης έμπορος, ή η κατοικία της μεγάλης οικογένειας Τσόκα. Σε αυτό το πλαίσιο, έτσι χαρακτηριστική είναι και η κατοικία που χτίζει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποκλειστικά για να μείνει ο Σουλτάνος λίγες μέρες που επισκέφθηκε την πόλη το 1911. Σε ένα δεύτερο επίπεδο βλέπουμε εδώ και κατοικίες οι οποίες έτσι είναι κατασκευασμένες στο όριο του δρόμου. Χαμογελάει ο Δημήτρης Γόγου, απόγονος της οικογένειας και σημερινός χρήστης. Επίσης τους ευχαριστώ δημόσια για την βοήθειά τους. Πρόκειται για κατοικίες επίσης έτσι, αστών μοναστηριωτών, πολύ μεγάλος αριθμός και από αυτές τις κατοικίες. Επίσης η κατοικία Στράλα Σερατζή, προφανώς σας δείχνω μόνο κάποια εντελώς αντιπροσωπευτικά δείγματα από αυτόν τον τύπο της κατοικίας ή η κατοικία Παπάζογλου, της περίφημης Βυζαντινολόγου Φανούλας Παπάζογλου, ο πατέρας της οποίας ήταν ασφαλιστικός αντιπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής Εταιρείας στο μοναστήρι. Σε ένα τρίτο επίπεδο όμως συναντώνται οι πιο μικρές, οι πιο ταπεινές κατοικίες, μικρότερες σε μέγεθος και πιο απλοϊκές, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και σε αυτές, στα πιο θα λέγαμε φτωχά δείγματα, ακόμα και σε αυτές βλέπουμε το πώς προσπαθούν να αφομοιώσουν τα νέα αρχιτεκτονικά ρεύματα του ιστορικισμού ή του λεγόμενου και νεοκλασικισμού, χωρίς να είναι απολύτως σωστός όρος. Επίσης, μια πολύ σημαντική κατηγορία είναι τα κτίρια τα οποία συναντάμε πάνω στο κεντρικό δρόμο, στη Χαμιδιέ, και παραλαμβάνουν στο ισόγειό τους καταστήματα και στους ορόφους είτε κατοικία είτε επαγγελματικούς χώρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εδώ η δεύτερη από αριστερά κατοικία, σώζεται και σήμερα, η οικία και ιατρείο του Βαφιάδη. Όπως αντίστοιχα, η κατοικία της οικογένειας Καρίντε με το γνωστό σκάνδαλο για τη σχέση της Ελένης με τον Κεμάλ Ατατούρκ, ή επίσης η κατοικία της οικογένειας Χορολόφου, όλα επί του κεντρικού δρόμου. Τα προξενία τώρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μοναστήρι ήταν η πόλη των προξενείων, λειτουργούσαν 13 προξενία από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και τις γύρω ενδιαφερόμενες χώρες. Τα προξενία λαμβάνουν τον σχεδιασμό των κατοικιών. Εδώ έτσι φαίνεται και η αμηχανία της εποχής να μην μπορούν να σχεδιάσουν κτίρια για συγκεκριμένες χρήσεις, αλλά να κατασκευάζουν στα πρότυπα των κατοικιών κτίρια με πολλές χρήσεις, κάνοντας μικρές προσαρμογές. Από τα προξενία το πιο σημαντικό συγκρότημα είναι του ελληνικού και του γαλλικού προξενείου, τα δύο αυτά κτίρια, τα οποία κατασκευάζονται κοντά στο 1900, και το οικόπεδο αγοράζεται αλλά και κατασκευάζονται με έξοδα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και οι αρχιτεκτονικοί χειρισμοί σε αυτά έτσι φανερώνουν με την εμπλοκή αρχιτεκτώνων από την πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη. Μία επίσης πολύ ιδιαίτερη κατηγορία είναι τα μητροπολιτικά μέγαρα και κυρίως φυσικά της Πατριαρχικής Εκκλησίας και της Εξαρχικής Εκκλησίας και το πόσο διαφορετικά είναι μεταξύ τους. Βλέπουμε εδώ καταρχάς το μέγαρο της Πατριαρχικής Εκκλησίας, το οποίο χτίστηκε από τον έμπορο στη Βιέννη Αλέξανδρο Χατζικώστα το 1909,
ενώ η μορφολογία του σχετίζεται, είναι άμεσα συνυφασμένη με την ελληνική κοινότητα της Βιέννης. Εδώ κάποιες λεπτομέρειες. Ενώ αντίθετα βλέπουμε το κτίριο της βουλγάρικης εξαρχίας, της Μητρόπολης της Εξαρχικής Εκκλησίας, να σχετίζεται περισσότερο με αυτά καθεαυτά κτίρια της Αυστρίας. Δεν πρέπει έτσι άλλωστε να ξεχνάμε τη σχέση Βουλγαρίας και των Αμπσβούργων, ενώ ο αρχιτέκτονας του, ονόματι Κοσμάς, είχε την καταγωγή του από την Σόφια. Περνώντας τώρα στη Φλόρινα, έτσι για να κάνουμε αυτή τη σύνδεση που είναι και το αντικείμενό μας, η Φλόρινα στα τέλη του, μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα, είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη. Αν και ο πληθυσμός της δεν είναι πολύ μικρός, έτσι το μοναστήρι είχε περίπου 50.000, η Θεσσαλονίκη είχε 70.000, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η Φλόρινα είχε 10.000, δηλαδή δεν είναι ότι ήταν ένα χωριό, έτσι είχε έναν πολύ αξιόλογο αριθμό κατοίκων. Ωστόσο, μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες, είναι θα λέγαμε μια επαρχιακή πόλη χωρίς πολλές διασυνδέσεις, χωρίς μεγάλη ανάπτυξη. Η θέση της πόλης στον χάρτη αλλάζει δραματικά με την κατασκευή του τρένου και με τη σύνδεσή της, με τη σιδηροδρομική σύνδεση Μοναστηρίου Φλόρινας το 1893. Τότε η διακίνηση αγαθών, η μεταφορά ανθρώπων γνωρίζει πρωτοφανή επίπεδα, γεγονός που απηχεί σε όλες τις δραστηριότητες και τις εκφάνσεις της πόλης και θα το δούμε πώς συμβαίνει και στην αρχιτεκτονική. Τώρα λοιπόν είναι που η επιρροή του μοναστηρίου αρχίζει να γίνεται εμφανής σε όλους τους τομείς της Φλόρινας, από την οικονομία και το εμπόριο πρωτίστως έως τις αστικές συνθήκες και την αρχιτεκτονική. Περνώντας λοιπόν στην αρχιτεκτονική της Φλόρινας και κάνοντας μια αντίστοιχη επεξήγηση με αυτή που κάναμε και για το μοναστήρι, στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα αναγύρωται στην πόλη σημαντικά δημόσια κτίρια, το οποίο έτσι γεγονός που αποδεικνύει την αναβάθμιση της διοικητικής υπόστασης της πόλης, τόσο ως προς τον αυτοδιοικητικό της χαρακτήρα, όσο και ως πρωτεύουσα του Καζά Φλωρίνης, αντίστοιχο με τον σημερινό Δήμο, λίγο διαφορετικά ήταν τα γεωγραφικά του όρια. Όπως φυσικά έτσι είχε προκύψει από το νέο νόμο περί βιλαϊτιών του 1867 που είδαμε και νωρίτερα ότι έκανε πρωτεύουσα του βιλαϊτιού το μοναστήρι. Εδώ λοιπόν η προσωπικότητα του Καϊμακάμι Φλόρινας Χασάν Ταχσίνου Ζέρ, δήμαρχος σαν να λέμε, ο οποίος διέμεινε στην πόλη για 2 χρόνια, το 1904, γίνεται άμεσα αντιληπτή στη δημόσια αρχιτεκτονική της πόλης. Η προσωπικότητα τώρα, σημαντικές πληροφορίες για το έργο του αντλούμε από το δημοσιευμένο ημερολόγιο του και παρά τις υπερβολές τις οποίες διατυπώνει, οι οποίες από τότε έτσι είναι κατανοητό ένας δήμαρχος να γράφει για τον εαυτό του τα καλύτερα ακόμα και με κάποιες υπερβολές. Στη θητεία του λοιπόν κατασκευάστηκε καταρχάς το περίφημο αυτό συγκρότημα των δημόσιων κτηρίων, είναι τα σημερινά δικαστήρια στο κέντρο, τα οποία τότε ανεγέρθηκαν, ήταν το διοικητήριο της πόλης. Κάτω από τη στοιχεία του διοικητηρίου του μοναστηρίου που ήταν όλης της περιφέρειας, αυτό ήταν το διοικητήριο του Δήμου, τα σημερινά δικαστήρια. Και τα γύρω κτίρια όμως υπάρχουν όλα, απλώς είναι αρκετά αλλοιωμένα και δεν αναγνωρίζονται. Θα χτιστούν ταυτόχρονα το κτίριο της χωροφυλακής με το ταχυδρομείο και το τηλεγραφείο και των φυλακών, όπου και κάτω προς το ποτάμι το Ιρνοδικείο. Θα χτιστούν όμως και το νοσοκομείο, το Οθωμανικό νοσοκομείο, δεν σώζεται σήμερα, ήταν στο σημερινό στρατόπεδο. Όπως επίσης και ένα συγκρότημα σχολικών κτηρίων, το μετέπειτα οικοτροφείο, απέναντι από το σημερινό δημαρχείο, όπου εδώ είναι πολύ χαρακτηριστική η μέρημνα του ΖΕΡ να κατασκευάσει ισόγεια καταστήματα στο ισόγειο, προκειμένου έτσι να έχει και μια οικονομική ανταπόδοση. Τα καταστήματα σήμερα βέβαια, που βλέπουμε εδώ στο κάτω μέρος του κτηρίου,
δεν σώζονται ως τέτοια, έχουν σωματωθεί στο εσωτερικό του κτηρίου. Περνώντας το πιο σημαντικό κτίριο από αυτά, το διοικητήριο, όπου ο Ζερ μας λέει στο ημερολόγιο του ότι είναι πολύ καλύτερο από το μοναστηρίο, προφανώς δεν υπάρχει έτσι καμία σύγκριση ούτε σε μέγεθος ούτε, ούτε στη χρήση του. Ωστόσο, έτσι είναι ένα κτίριο που ενσωματώνει την τυπική κάτωψη των διοικητηρίων της εποχής με ένα κεντρικό αίθριο και περιμετρικά γραφεία. Ενώ η μορφολόγησή του είναι χαρακτηριστική για το πρώτο 1912 εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική της πόλης με έντονες αναφορές ή ακόμα και με αναπαραγωγή μορφολογικών μοτίβων του μοναστηρίου. Προφανώς εδώ η εμπλοκή του κέντρου προς την Φλόρινα ήταν προφανής, παρά το ίδιο ο Ουζέρ μας λέει ότι βρήκε μόνος του αρχιτέκτονας και ο Βαλής του μοναστηρίου δεν είχε εγκρίνει την ανέγερση αυτών των κτηρίων. Ωστόσο, έχοντας μια στοιχειώδη γνώση για το πώς λειτουργούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι προφανές ότι όλα αυτά τα κτίρια ανεγείρονταν με την καθοδήγηση του κέντρου. Στην εποχή του Ουζέρ όμως γίνονται και κάποια άλλα έργα υποδομών, θα λέγαμε. Επιχειρείται η πρώτη διευθέτηση της κήτης του ποταμού με την τμηματική κατασκευή ικριωμάτων, των πέτρινων ικριωμάτων και την κατασκευή δύο γεφυρών. Ό,τι δηλαδή αντίστοιχο έκανε το μοναστήρι πριν από δύο δεκαετίες στον Ιδραγόρα, φαίνοντας έτσι ότι όλη η επέμβαση στον δημόσιο χώρο ακολουθεί τα δεδομένα του μοναστηρίου με μια χρονική φυσικά καθυστέρηση και με μια διαφορετική κλίμακα. Περνώντας τώρα στα αντίστοιχα κοινοτικά κτίρια της Φλόρινας, εδώ το παράδειγμά μας είναι ένα, είναι όμως πολύ σημαντικό και είναι η περίπτωση του Παρθενολογίου, το οποίο το βλέπουμε κάτω στη φωτογραφία, είναι το σημερινό δεύτερο δημοτικό σχολείο, δίπλα του ήταν το αρεναγωγείο, το οποίο είχε χτιστεί νωρίτερα, τα οποία αυτά δύο κτίρια κατασκευάστηκαν, το κτίριο του Παρθενολογίου, κατασκευάστηκε το 1909, με την χρηματοδότηση από το προξενείο του μοναστηρίου και με τη συνδρομή και άλλων δωρεών. Εδώ ως αρχιμάστορας εμφανίζεται ο Αθανάσιος Παπαστιλιάδης από την Δροσοπηγή. Ωστόσο, έτσι τα σχέδια είναι προφανώς ότι αναπαράγουν τις ήδη εφαρμοσμένες πρακτικές στο μοναστήρι, κάτι το οποίο βλέπουμε και στα άλλα δημόσια κτίρια που σχεδιάζει ο Παπαστιλιάδης σε Άργος, Ορεστικό και Καστοριά και τα οποία διαφοροποιούνται αρκετά από τα ιδιωτικά κτίρια τα οποία χτίζει. Σε αντίστοιχα πρότυπα συγγενεύει και το Μητροπολιτικό Μέγαρο της Φλόρινας, το οποίο ανεγείρεται το 1902, όπου με αυτό το χαρακτηριστικό κεντρικό προστό με την τρίβολη πεσοστοιχεία αποτελεί ένα μεμονωμένο δείγμα για τη Φλόρινα, έτσι αυτό το οποίο βλέπουμε μπροστά, αλλά ήταν ένας πολύ συνήθις χειρισμός σε αντίστοιχα κοινοτικά κτίρια του μοναστηρίου. Πέρα όμως από την προφανή εμπλοκή του κέντρου προς την περιφέρεια στα δημόσια και στα κοινοτικά κτίρια, αντίστοιχη σύνδεση εμφανίζεται και στις ιδιωτικές κατοικίες. Κορυφαίο δείγμα αυτών είναι ένα από τα σημαντικότερα σωζόμενα σήμερα διατηρητέα κτίρια της πόλης, η άλλοτε οικία Μπουφλή. Έτσι, ο Μπουφλής ήταν ο αρχικός ιδιοκτήτης που ανοίγειρε το κτίριο, έζησε για πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα. Κατασκευάστηκε το κτίριο με καταγωγή από τον Μπούφη, τον Ακρίτα. Κατασκευάστηκε το κτίριο το 1904, όπου βλέπουμε εδώ τις γραμμικές κορνίζες των ανοιγμάτων με την ποδιά και το έξεργο πλαίσιο, τις ατοματικές επιστέψεις των παραθύρων, τα ημικυκλικά υπέρθυρα του κεντρικού άξονα και η γωνιακή ψευδοπεσή να μπορούν να αναχθούν σε μια μοναστηριώτικη αρχιτεκτονική, θα λέγαμε. Αντίστοιχα σε άλλα κτίρια της πόλης, μπορούμε να δούμε και ακριβή αντίγραφα κτιρίων του μοναστήριου.
Πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση της κατοικίας Δόβα στα αριστερά στο ποτάμι, πλέον σήμα κατεδεθέν της πόλης, και στα δεξιά το πρότυπο κτίριο του μοναστηρίου. Αντίστοιχες συγγένειες εμφανίζει και το ξενοδοχείο Μητρόπολης του 1907 επί της εισοδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ομοιότητα τώρα αυτών των κτιρίων, τόσο σε κάτωψη όσο και στα μορφολογικά στοιχεία, πιθανόν να οφείλεται στη δραστηριότητα στη Φλόρινα Αυστρογαλλικής κατασκευαστικής εταιρείας που έδρευε στο μοναστήρι και γνωρίζουμε ότι δραστηριοποιούνταν σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Πέραν όμως έτσι από αυτά τα συγκεκριμένα κτίρια, συναντώνται επιμέρους μορφολογικά στοιχεία τα οποία είναι πανομοιότυπα σε μοναστήρι και Φλόρινα και φαίνεται ότι ήταν ένα εμπορεύσιμο είδος από το μοναστήρι. Σχεδόν το σύνολο των μεταλλικών στοιχείων των κτιρίων, από τα φουρούσια και τα κυκλειδώματα των εξωστών μέχρι υποστηλώματα και μεταλλικούς ελκυστήρες, πρόκειται για χιτοσιδηρά μέλη που παρήχθηκαν σε βιομηχανίες, κυρίως της Θεσσαλονίκης, και διαδόθηκαν σε ολόκληρο το βορειοελλαδικό χώρο. Εδώ βλέπουμε το πιο διαδεδομένο φουρούσι να το συναντάμε πανομοιότυπο σε όλη τον βορειοελλαδικό χώρο από όπου περνούσε το τρένο και μπορούσε να το προμηθευτούν κατά τόπους. Ο μεγάλος εντοπισμός τους τώρα που παρατηρούμε στο μοναστήρι μαρτυρά την ύπαρξη εμπορικών αντιπροσώπων στην πόλη που προφανώς προμήθευαν και την αγορά της Φλόρινας. Αντίστοιχα όμως εκτός από τα μεταλλικά στοιχεία, αντίστοιχα τα υπόλοιπα στοιχεία των όψεων, όπως οι περιμετρικές κορνίζες των παραθύρων, τα αιτώματα, έχουν όμοιες αναλογίες, διαστάσεις και χαράξεις με τα αντίστοιχα στο μοναστήρι, ώστε μπορούμε πολύ εύκολα να θεωρήσουμε ότι είναι κατασκευασμένα είτε από το ίδιο σχέδιο πρότυπο, είτε από την ίδια μήτρα όταν πρόκειται για τραβηχτά επιχρήσματα ή είναι κατασκευασμένα από τους ίδιους τεχνίτες και τις ίδιες κατασκευαστικές εταιρείες. Είναι άλλωστε δεδομένο ότι ευρύτερα η αρχιτεκτονική αυτής της εποχής, εδώ έτσι είναι τα στοιχεία που έλεγα προηγουμένως, είναι δεδομένο ότι η αρχιτεκτονική αυτής της εποχής βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην τυποποίηση, είτε αυτοί προέρχονταν από σχέδια πρότυπα, είτε ήταν από εμπορεύσιμα δομικά στοιχεία. Εδώ έχουμε και πλήνθους από το μοναστήρι, στα αριστερά. Το μοναστήρι δεν ήταν μια βιομηχανική πόλη όπως ήταν η Θεσσαλονίκη, ωστόσο υπήρχαν και νομοποιία, κατασκεύαζαν και πύληνα μέλη και οπτόπλυνθους, ενώ τα μεταλλικά μέλη, όπως βλέπουμε στα δεξιά, τα προμηθεύονταν από την Θεσσαλονίκη. Και στη συνέχεια φυσικά τα εξάγανε. Τα κτίρια αυτά, ομαδοποιώντας τα ως προς τη μορφολογική τους εγκύτητα, διαφοροποιούνται σαφώς από την εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική που συναντάμε στη Φλόρινα μετά το 12. Εδώ είναι χαρακτηριστικά στα αριστερά κτίριο από το μοναστήρι, στα δεξιά κτίριο της Φλόρινας πρώτου 12 και εδώ χαρακτηριστικά δείγματα της αρχιτεκτονικής της Φλόρινας μετά το 12, η οποία διαφοροποιείται εμφανέστατα. Αντίστοιχες όμως αναγωγές και συσχετισμούς δεν συναντάμε μόνο στην πόλη της Φλόρινας, αλλά και σε άλλους μικρότερους οικισμούς. Πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα το σχολείο από τον Ακρίτα, από το Μπούφι, το οποίο είναι πανομοιότυπο με τα σχολικά ιδρύματα του μοναστηρίου, ενώ προφορικές μαρτυρίες και μόνο μαρτυρούν ότι ο αρχικάλφας Μπράν ή Μπραγιάννης κατά άλλους έδρευε στο μοναστήρι, χωρίς ωστόσο να μπορεί αυτό να επιβεβαιωθεί. Επιβεβαιωμένο όμως είναι ότι και σε άλλους γειτονικούς οικισμούς, όπως για παράδειγμα αυτό από το Κρατερό, συναντάμε τα ίδια πάλι χιτοσιδηρά μέλη, τα οποία προφανώς ήταν εμπορεύσιμα από το μοναστήρι, καθότι όλοι αυτοί οι οικισμοί βρίσκονται κοντά στο μοναστήρι ή ακόμα καλύτερα πάνω στον άξονα μοναστηρίου Φλόρινας, όπως και τα ίδια πάλι στις Άνω Πλινές. Μετά το 12 φυσικά η τομή είναι καθοριστική, οι δύο πόλεις πάβουν να έχουν τη σχέση που έχουν από αρχαιότητα των χρόνων. Η επιρροή όμως του μοναστηρίου γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Στην πόλη εγκαθίστανται περίπου 2.000 μοναστηριώτες, αποτελώντας περίπου το 20% του πληθυσμού και ταυτόχρονα μια προσφυγική κοινότητα ικανή από πληθυσμό και μόνο να επηρεάσει τη μελλοντική εξέλιξη της πόλης.
Ωστόσο, το πολιτισμικό βεληνικές των μοναστηριωτών και η διαμορφωμένη από δεκαετίες αστικότητα που τους χαρακτήριζε, έμελε να σταθεί καθοριστικής σημασίας για την πορεία της Φλόρινας στην νεότερη εποχή. Σε ένα μεγάλο βαθμό μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η αστικοποίηση της Φλόρινας του 20 και του 30, που την έκανε να διαφοροποιηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις άλλες γειτονικές πόλεις, οφείλεται καταρχάς στο ότι είχε ήδη ξεκινήσει από τις αρχές του αιώνα η ανάπτυξή της μέσω των επαφών με το μοναστήρι και κορυφώθηκε τις επόμενες δεκαετίες και με τη συμβολή των μοναστηριωτών. Οι μοναστηριώτες όμως με δική τους πρωτοβουλία χτίζουν τον πρώτο και το δεύτερο προσφυγικό συνοικισμό μοναστηριωτών το 1931 και το 1934, αποκλειστικά αποτέλεσμα δικών τους διεκδικήσεων, όπου ακόμα και οι προσφυγικοί συνοικισμοί συνδράμουν σημαντικά στην εισαγωγή νέων αντιλήψεων για την κατοικία, με απλοποίηση των μορφών, τη μέρημνα για τα ελάχιστα απαραίτητα και τις ουσιαστικότερες συνθήκες κατοίκησης, όπως η λειτουργικότητα, ο ηλιασμός, η ύπαρξη αυλής και άλλα, απαλλαγμένη από μορφοκρατικά στυλ. Σημαντική επίσης ήταν και η συνδρομή μοναστηριωτών στην ανέγερση νέων κτίριων στην πόλη. Εδώ φυσικά δεν μπορούν να εντοπιστούν πολύ άμεσες και να τεκμηριωθούν συγγένειες. Πάνω αριστερά χαρακτηριστική έτσι, το κτίριο Καρόζη, στο κέντρο η κατοικία του Μόδη. Το πιο άμεσα συσχετιζόμενο κτίριο της Φλόρινας μετά το 12 με το μοναστήρι είναι στα δεξιά του Γιάννη Ζήση, ο οποίος Γιάννη Ζήσης δεν ήταν μοναστηριώτης, ωστόσο ήταν αντιπρόσωπος στη Φλόρινα της Τράπεζας της Ανατολής που έδρευε στο μοναστήρι. Κατά συνέπεια, έτσι φαίνεται ότι οι δύο πόλεις έχουν προφανώς πολύ βαθιές ιστορικές και πολιτισμικές σχέσεις. Για την αρχιτεκτονική βλέπουμε έτσι ότι είναι ένα, θα λέγαμε αυτό που λέμε, ένα στιγμιαίο φαινόμενο, δεν είναι δηλαδή ένα φαινόμενο μακράς διάρκειας με την πρώιμη, όρημη και ύστερη εποχή, είναι αρκετά στιγμιαίο, διαρκεί περίπου δύο δεκαετίες, ωστόσο έχει τελικά ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα, ιδίως για την αρχιτεκτονική της Φλόρινας, αλλά και για το πολιτισμό της Φλόρινας, μία στέρη βάση, θα λέγαμε, για την περαιτέρω εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Σοφοκλή Κουτσοπουλό για όλη αυτή την εμπεριστατωμένη οπτική, τη γενική οπτική των πραγμάτων, τόσο από τη μεριά του μοναστηρίου, όσο και από την πλευρά της Φλόρινας, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πώς αναπτύσσονται. Θα καλέσω στο βήμα τη δεύτερη μιλήτρια, τη Βοσκοπούλου Χρυσούλα, δόκτωρ αρχιτεκτόνων μηχανικός, διευθύντρια του πολιτισμού τουρισμού ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Το θέμα της είναι Φλόρινα και μοναστήρι, Μήτωλα. Όψεις του αστικού χώρου. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ τον πολιτιστικό οργανισμό Πρέσπες για την πρότασή του να συμβάλλω στην πραγματοποίηση της έρευνας και της μελλοντικής έκδοσης του Λευκόμετος με θέμα την αρχιτεκτονική σύνδεση Φλόρινας Μοναστηρίου και εύχομαι τον επόμενο χρόνο, κύριε Καλλιτεχνικέ Διευθυντή, να έχουμε την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε την έρευνα και να παρουσιαστεί η ερευνητική προσπάθεια που ξεκινάμε. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για τον αστικό χώρο των πόλεων που συζητούμε, για να δούμε τι ομοιότητες και διαφορές μπορούμε να εντοπίσουμε από τις αρχές του 20ου αιώνα και πώς διαχειρίστηκε τον αστικό χώρο η μία και η άλλη περίπτωση από την πλευρά της διοίκησης. Σας δείχνω δύο σημαντικές εικόνες, πολύ χαρακτηριστικές. Είναι από την περίοδο των αρχών του 20ου αιώνα, όπου οι δύο πόλεις βρίσκονται στην Οθωμανική επικράτεια, στο πλαίσιο της Οθωμανικής κυριαρχίας, και μπορούμε να εντοπίσουμε και πολύ σημαντικά στοιχεία του αστικού χώρου και στις δύο. Στο πλαίσιο λοιπόν του εξυγχρονισμού της Οθωμανικής διοίκησης, όπως προαναφέρθηκε από το 1840 και μετά, η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπαθεί να ακολουθήσει δυτικά πρότυπα στην αρχιτεκτονική αλλά και στις δομές της.
Η παράδοση βέβαια και παλιότερων κτηρίων οθωμανικής, έτσι, χαρακτηριστικά της οθωμανικής περίοδου, είναι πολύ παλαιότερη. Θα εντοπίσουμε αυτά τα στοιχεία στον αστικό χώρο. Είναι σημαντικό να πούμε ότι και οι δύο πόλεις αναπτύχθηκαν παράλληλα σε άμεση επαφή και διασύνδεση όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, ιδιαίτερα όμως μετά την σιδηροδρομική του σύνδεση στα τέλη του 19ου αιώνα. Αναφέρθηκε ήδη ότι η κατασκευή των σιδηροδρομικών σταθμών, η Ήτολα Φλόρινα και η ενδιάμεση σταθμή, στα τέλη του, μεταξύ 1891-1895, έφερε αυτές τις δύο περιοχές ακόμα πιο κοντά. Αυτό μας το μαρτυρούν και μαρμάρινες πλάκες κατασκευής που εντοπίζουμε και στο μοναστήρι. Συνδέθηκα λοιπόν αυτά τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα από την Ανατολή προς τη Δύση, η Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη, το μοναστήρι, με την υπόλοιπη Βαλκανική ενδοχώρα. Τι μπορούμε να δούμε στον αστικό χώρο? Μπορούμε να εντοπίσουμε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, τοπόσημα, τα ονομάζουμε εμείς που ασχολούμαστε με την επιστήμη του χώρου, όπως αυτά απεικονίζονται σε χάρτες και κάρτ ποστάλ των αρχών του 20ου αιώνα. Ποια είναι αυτά? Ασφαλώς θρησκευτικά μνημεία, τεμένη, πύργυρολόγια, όπως τα δούμε και στις δύο πόλεις, και κτίρια διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Στην αριστερή εικόνα βλέπετε τον πύργο του ρολογιού της πόλης μας, στην δεξιά εικόνα τον αντίστοιχο πύργο του ρολογιού στο μοναστήρι. Οι πύργοι ρολόγια, σύμφωνα με ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με το είδος αυτό, εμφανίζονται ήδη από τον 17ο αιώνα στην Οθωμανική Επικράτεια, έχουν εντοπιστεί στην Φιλιππούπολη και σε άλλες πόλεις. Στην περιοχή μας, ο πύργος ρολόι στο μοναστήρι, σύμφωνα με επιγραφή που βρίσκεται στη βάση του κτηρίου, αναφέρει ότι χτίστηκε αρχικά το 1639, πιθανόν να υπήρχε κάποιο μικρότερο κτίριο. Ο σημερινός πύργος που βλέπουμε είναι ασφαλώς μεταγενέστερος, είναι περίπου της δεκαετίας 1830. Την ίδια εποχή χτίζεται και ο δικός μας πύργος. Έχει ενδιαφέρον να δείτε τον χάρτη. Ένας συνάδελφος από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πολύ πρόσφατα μας παρουσίασε σε ένα συνέδριο πύργους ρολογιών ως σημαντικά στοιχεία μοντερνισμού του Οθωμανικού αστικού ιστού. Τι βλέπουμε? 200 ρολόγια πύργοι ρολογιών σε όλη την Οθωμανική Επικράτεια. Από αυτά, όπως βλέπετε, 26 εντοπίζονται στον σημερινό ελληνικό χώρο, σώζονται ελάχιστα, 40 στη Βουλγαρία, 16 στη Βόρεια Μακεδονία, φυσικά 72 στην επικράτεια της σημερινής Τουρκίας, ασφαλώς, και πολύ πιο μικρός αριθμός βλέπετε σε Αλγερία, Λιβύη κτλ. Ήταν δηλαδή ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό κτίριο, τοπόσιμο, χαρακτήριζε και τον αστικό χώρο στον οποίο κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες για να καταλάβουμε καλύτερα την τοποθέτησή του σε πολύ κεντρικό σημείο, σε γυπνίαση με τα δύο τζαμιά του μοναστηρίου. Εδώ καρποστάλ αντίστοιχη και η σημερινή του εικόνα που είναι και το brand, δηλαδή είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο που το προβάλλει πάρα πολύ ο Δήμος της γειτονικής πόλης, το έχει στους τουριστικούς του χάρτες, σε τουριστικούς οδηγούς κτλ. Επομένως είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό που ευτυχώς σώζεται, ενώ στη δική μας περίπτωση φυσικά δεν ακολούθησαν αυτή την πορεία τα κτίρια της Οθωμανικής περίοδου. Αποφασίστηκε με βάση την έρευνα στα αρχεία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Ιουλίου 1927 να κατεδαφιστεί ο πύργος του ρολογιού, βλέπετε εδώ στην δεξιά εικόνα, ως πεπαλαιωμένος και ακαλέσθητος, όπως και τα περισσότερα τζαμιά της πόλης, η πόλη μας είχε 7 τζαμιά, για να αποβάλει η πόλη στην τουρκική της όψη. Στο μοναστήρι αντίθετα διασώθηκαν οθωμανικά μνημεία της πόλης, όπως ο πύργος που βλέπαμε πριν, τα τζαμιά, το πεζεστένι κτλ. Βέβαια, σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής και του γαλλικού χάρτη, του πολεοδομικού δηλαδή επίσημου χάρτη που άρχισε να εφαρμόζεται στην πόλη μας μετά το 1919, υπήρχαν προτάσεις κατεδάφισης κτηρίων και διαπλάτησης των οδών για να εφαρμοστεί αυτός ο πολεοδομικός χάρτης. Αλλά είναι σαφές ότι αυτές οι αποφάσεις ήταν πολιτικές, δηλαδή στο πλαίσιο εθνικών πολιτικών απαλλαγής από κάθε τι που μπορεί να θύμιζε την Οθωμανική παρουσία στην πόλη. Αυτό έγινε όχι μόνο στην πόλη μας, και στις περισσότερες βορειοελλαδικές πόλεις. Στην πόλη μας λοιπόν είχαμε 7 τζαμιά,
Το πιο χαρακτηριστικό συγκρότημα είναι αυτό που βλέπετε στο κέντρο, το Γιακούμπεϊ Τζαμί, το Τσαρσί Τζαμί δηλαδή, το τζαμί της αγοράς. Βλέπετε εδώ πόσο πολύ σημαντική ήταν η θέση του ακριβώς σε πολύ κοντινή απόσταση με τον πύργο του ρολογιού. Ήταν όχι μόνο ένα συγκρότημα θρησκευτικό, αλλά είχε και φιλανθρωπική λειτουργία, υπήρχε η Μαρέτ, ξενώνας κτλ. Λειτουργικές διαδικασίες πολύ εμπλουτισμένες. Δυστυχώς σώζεται μόνο η βάση από τον μιναρέ του. Βλέπετε εδώ την πρόσφατη φωτογραφία. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο, κοινό και στις δύο πόλεις, η παραποτάμια περιοχή, το υδάτινο στοιχείο, το υγρό στοιχείο, ο Σακουλέβας εμάς, ο υδραγόρας στο μοναστήρι. Η περιοχή αυτή συγκέντρωνε πολύ σημαντικά κτίρια, εκπαιδευτικά, διοικητικά, όχι τόσο, ήταν πάνω στον κεντρικό άξονα και χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία αρχιτεκτονικών στοιχείων, με κορυφαίο δείγμα φυσικά, το γυμνάσιο της πόλης, δεν σώζεται και αυτό σήμερα, το βλέπετε στην δεύτερη εικόνα, εδώ. Ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά λοιπόν εκλεκτικιστικά κτίρια, μέσα στο σύνολο των κτιρίων που σώζονται στην παραποτάμια περιοχή. Το οικονομικό λοιπόν, κοινωνικό και εμπορικό κέντρο της πόλης μας, ως τον Μεσοπόλεμο, ήταν η παραποτάμια περιοχή, η πλατεία Ερμού, έτσι τη συναντούμε και στο γαλλικό χάρτη, όπου βρίσκεται και το μοναδικό τριώροφο κτίσμα της Οθωμανικής περίοδου, το βλέπετε εδώ στην άκρη της εικόνας, σε μια παλιότερη φωτογραφία πριν 2 δεκαετίες περίπου, σε μια πρόσφατη εικόνα, σήμερα δυστυχώς σώζεται μόνο ένα τμήμα από τον τοίχο, είναι το γνωστό αρχοντικό της οικίας Πέιου. Βλέπουμε δηλαδή την εγκατάλειψη, είναι σαφής η εικόνα που υπάρχει στην περιοχή μας. Τα κτίρια είναι πολλά, σε διάφορες ομάδες εργασίες που έχουμε συμμετέχει και εγώ και ο Σοφοκλής έχουμε εντοπίσει 250 φωτογραφημένα κτίρια, 60 είναι τα διατηρητέα στην πόλη μας, δεν έχουν σωθεί σε καλή κατάσταση, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι γι' αυτό, είπε και ο κύριος Δήμαρχος τα προβλήματα που υπάρχουν, πρέπει όμως να κάνουμε κάτι για να τα σώσουμε, για να σωθεί αυτή η αρχιτεκτονική κληρονομιά. Πολύ χαρακτηριστικά είναι τα κτίρια στο ποτάμι που βλέπετε, είναι το κτίριο οικία Μπουφλή που αναφέρθηκε πρωτήτερα, το παρθεναγωγείο της πόλης μας που σήμερα είναι το δεύτερο δημοτικό, άλλα κτίρια που καταραίουν όπως βλέπουμε, δεν υπάρχει προς το παρόν έτσι μια εικόνα ενθαρρυντική θα λέγαμε για τη διάσωση, περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια και πάμε να δούμε κοινά αρχιτεκτονήματα από τις δύο πόλεις. Αν κάποιος δεν ήξερε πού είναι αυτά τα κτίρια, δεν θα ξεχώριζε αν είμαστε στη Φλόρινα ή στο μοναστήρι. Βλέπετε τις ομοιότητες και στην τυπολογία και στη ρυθμολογία και στα χρώματα. Το κτίριο επάνω αριστερά βρίσκεται κοντά στην πλατεία, κάτω από την εκκλησία των παλαιών ημερολογητών. Πολύ κοντινό σε τυπολογία είναι το κτίριο από την κάτω εικόνα. Έχουν γίνει βέβαια κάποιες επεμβάσεις όπως βλέπετε με καινούργια στοιχεία, οι οποίες δεν ακολουθούν τις σύγχρονες αρχές της αποκατάστασης, αλλά σας το δείχνω για να δείτε την ομοιότητα στην τυπολογία. Επίσης, κτίρια που τα συναντούμε στις δύο πόλεις, πάρα πολύ παρόμοιας αρχιτεκτονικής μορφολογίας και τυπολογίας. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι αυτά που έδειξε και ο συνάδελφος πρωτήτερα, το κτίριο στο ποτάμι, με την αντίστοιχη τυπολογία στο μοναστήρι, με τη διαφορά ότι αυτή η πόρτα με το ημικυκλικό τόξο έχει αντικαταστεί με ένα κυκλικό παράθυρο στην περιοχή μας και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αυλόπορτες και εξώθυρες είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο το μελετάει, θα δούμε στη συνέχεια ο φίλος ο Νίκος ο Ταμουτσέλης, για να μας, δείξει τις ομοιότητες που υπάρχουν. Έχω εντοπίσει με ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό εξώθυρων και αυλόπορτων, ελπίζω να το εκδώσουμε στο Λεύκωμα, πολλά κοινά στοιχεία στην αρχιτεκτονική, αλλά περισσότερο στο στοιχείο των κυκλειδωμάτων, του υλικού, μέσα σε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, αλλά πολύ σημαντικές για την δομή των κτιρίων. Και επίσης βλέπουμε και πολλά στοιχεία επηρεασμένα και από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, όπως αναφέρθηκε, στα κυκλειδώματα, στους εξώστες, σε διακοσμητικά στοιχεία πάνω από τα παράθυρα κτλ. Σας δείχνω και κάποιες λεπτομέρειες από κτίρια, τα οποία έχουν αποκατασταθεί ορισμένα, όχι σε πολύ πετυχημένο βαθμό, επιρροές από ευρωπαϊκά στοιχεία όπως αυτές οι εξαγωνικές και ορθογωνικές προεξοχές, τα έρκερ, που βλέπουμε και στον κεντρικό πεζόδρομο, αλλά και σε άλλα σημεία της πόλης.
Το τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο του αστικού χώρου είναι οι οδικοί άξονες που διατρέχουν μια πόλη. Στην περίπτωση της Μπίπολ έχουμε το φαρδί δρόμο. Σιρόξο κάκτο συναντούμε σε καρποστάλ ή Grand Rouge σε γαλλικές καρποστάλ, μεγάλος δρόμος δηλαδή. Ήταν το εμπορικό, κοινωνικό, οικονομικό κέντρο της πόλης. Βλέπετε και μεταγενέστερες φωτογραφίες μεταπολεμικές, όπου βλέπουμε έχουν αντικατασταθεί κάποια κτίρια νεοκλασικά από μεταγενέστερα. Παραμένει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και ο βασικός άξονας της πόλης, ο σημερινός πεζόδρομος, με πολύ σημαντικά δείγματα αρχιτεκτονικής, τα οποία αποκαταστάθηκαν την δεκαετία 2000-2010 με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Συναντούμε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, προξενία, ξενοδοχεία, καταστήματα κλπ. Σας δείχνω πρόσφατες φωτογραφίες από το δικό μου το προσωπικό αρχείο για να εντοπίσουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αρχιτεκτονικά στις εισόδους των κτηρίων. Βλέπετε τα αγάλματα, δηλαδή ένα συνδυασμός γλυπτικής αρχιτεκτονικής στα κτίρια αυτά, όπως και στο ανώτερο τμήμα του κτηρίου. Carte postale της εποχής των αρχών του 20ου αιώνα, για να δείτε την σημαντικότητα του κτηρίου αυτού, των κτηρίων και του δρόμου αυτού, και μια φωτογραφία πριν από την αποκατάσταση. Το κτίριο που βλέπετε στα δεξιά είναι ακριβώς αυτό που απεικονίζεται και στην ασπρόμαυρη εικόνα. Βλέπετε παραδείγματα από την πρόσφατη αποκατάσταση των κτηρίων. Τα περισσότερα έχουν χρήση είτε boutique hotel, είτε καταστημάτων κτλ. Εδώ βλέπετε κάποιες παλαιότερες εικόνες. Και φυσικά υπάρχει και το καθολικό στοιχείο, σαν ένα πολυθρησκευτικό αστικό σύνολο, το μοναστήρι συγκέντρωνε πολίτες και των τριών δογμάτων, μουσουλμάνους, χριστιανούς και λίγους Εβραίους. Με βάση στατιστικά στοιχεία απογραφών, στις αρχές του 20ου αιώνα ο πληθυσμός στο μοναστήρι ήταν γύρω στις 50-55.000 κάτοικοι. Λιγότερο από το μισό ήταν οι μουσουλμάνοι, λιγότερο από το 50%, περίπου το 50% ήταν χριστιανοί όλων των δογμάτων και γύρω στις 5.000-5.500 Εβραίοι. Θα δούμε και την εβραϊκή παρουσία στη συνέχεια. Ο καθολικός λοιπόν ναός που σώζεται και σήμερα και αποτελεί και σημείο επισκεπτών επίσκεψης πολύ συχνό σε όσους έρχονται στην πόλη, κατασκευάζεται το 1870, καίγεται το 1900, ανοικοδομείται το 1909 και προστίθεται λίγο πριν τον πόλεμο, το 1938-40, το οικοδομοστάσιο, όπως το βλέπετε στην carte postale. Και να δούμε το τότε και το τώρα. Υπάρχει ένα φωτογραφικό αρχείο, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, που μας δείχνει ακριβώς συγκεκριμένες περιοχές στο μοναστήρι, με βάση ασπρόμαυρες carte postale και τωρινές εικόνες. Εντόπισα και εγώ κάποιες από αυτές, για να δούμε πόσο έχει αλλάξει λίγο ή πολύ οι συγκεκριμένες γειτονιές της πόλης. Όπως βλέπετε εδώ στην αγορά, εδώ σώζεται και αυτή η Οθωμανική βρύση για όσους περπατήσετε στη γειτονιά της αγοράς της πόλης και κάποιες άλλες εικόνες που βλέπετε. Σε πολύ καλό βαθμό σώζονται κτίρια και στον κεντρικό πεζόδρομο, όπως το κτίριο εδώ στη γωνία, που είναι και αυτό έτσι χαρακτηριστικά με το χρώμα του θαλασσί, και κτίρια χαμηλά, ισόγεια καταστήματα στην κεντρική αγορά. Θυμίζω ότι το μοναστήριο, όσο το ξέρετε, επλήγει δύο φορές από πυρκαγιά, το 1853 και το 1863. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καεί ένα μεγάλο μέρος της αγοράς, όπου είναι σήμερα το Τσαρσί, η αγορά δηλαδή. Καταστράφηκαν και οι δύο συναγωγές της πόλης για τους Εβραίους κατοίκους και έγινε μια προσπάθεια, όπως είπα στην αρχή, εξυγχρονισμού μετά το 1850 με τα κτίρια διοίκησης που αναφέρθηκαν από τον συνάδελφο τον Σοφοκλή. Αρκετά καλά αποκατεστημένα κτίρια μπορούμε να συναντήσουμε σε γωνιές του κεντρικού δρόμου, κατά μήκος δηλαδή του πεζόδρομου της πόλης. Και θα σταθώ και σε αυτό το κτίριο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι το κτίριο του στρατιωτικού διοικητή στην είσοδο του πεζόδρομου, αυτού του βασικού οδικού άξονα, House of Army. Σήμερα έχει πολιτιστικές λειτουργίες το κτίριο και είναι το τελευταίο κτίριο που κατασκευάζει η Οθωμανική διοίκηση πριν τους Βαλκανικούς πολέμους. Με βάση τα αρχεία, η κατασκευή του ξεκινάει το 1910 και ολοκληρώνεται λίγους μήνες πριν από το φθινόπωρο του 1912. Έχει αποκατασταθεί πρόσφατα, βλέπετε σύγχρονες φωτογραφίες. Νομίζω στεγάζει και λειτουργίες πολιτιστικού χώρου, αν δεν κάνω λάθος, θα μας πούν οι φίλοι από τα Μπίτολα. Και πολύ πρόσφατα, πριν ένα μήνα,
απολαύσαμε και μια πάρα πολύ ωραία συναυλία μπροστά στο κτίριο με τον αγαπητό κύριο Βιδούρη στο πλαίσιο του Locum Festival. Με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, τριήμερο, με μουσικά σχήματα από όλα τα Βαλκάνια, μεταξύ των οποίων και από τη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω δύο σημεία για τους Εβραίους της πόλης. Ίσως δεν είναι πολύ γνωστά. Η εβραϊκή μνήμη στο μοναστήρι σώζεται μόνο με δύο στοιχεία στον αστικό χώρο. Αυτές τις δύο κολόνες, τους δύο κείονες στο πάρκο της πόλης, για όσους έχετε επισκεφθεί την πόλη, οι οποίες έχουν μια εβραϊκή επιγραφή στα εβραϊκά, όπου αναφέρεται ότι έζησε το εβραϊκό στοιχείο στην πόλη του μοναστηρίου, και κάποια ελάχιστα δείγματα που εγώ προσωπικά ανείχνευσα σε κτίρια ιδιωτικά, τα οποία στα κυκλειδώματά τους έχουν το αστέρι του Δαβίδ. Πράγμα που αποδεικνύει ότι ήταν Εβραίοι ιδιοκτήτες. Ελάχιστα όμως. Στην πόλη μας δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο στοιχείο που να δείχνει την εβραϊκή παρουσία, δεν έχει σωθεί φυσικά η συναγωγή. Στην πόλη μας υπήρχαν και ελάχιστες οικογένειες Εβραίων. Δεν ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός, εκ των οποίων κάποιοι είχαν έρθει μετά το 1914 από το μοναστήρι. Και ήταν οι Σεφαραδίτες Εβραίοι. Εβραίοι δηλαδή που είχαν εκδιωχθεί από την Ισπανία μετά το 1492, είχαν επεκταθεί σε όλο τον Βαλκανικό χώρο και στην Ανατολική Ευρώπη και κάποιοι από αυτούς είχαν έρθει και στη γειτονιά μας. Τι κάνουμε, πώς διαχειριζόμαστε τις πόλεις μας και αυτόν τον πολιτισμικό πλούτο? Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό ερώτημα που πρέπει να το συζητήσουμε και σε επόμενες ημερίδες που θα γίνουν. Αντιλαμβανόμαστε την αξία των πόλεων μας? Θεωρούμε ότι έχει ενδιαφέρον και πραγματικά πρέπει να αφήσουμε μνήμες στις επόμενες γενιές από τις πόλεις μας? Φυσικά και πρέπει, μας το λέει η UNESCO, δεν το λέμε μόνο οι αρχιτέκτονες. Σε κάποια από τα εγχειρίδια που κατά καιρούς εκδίδονται, σας διαβάζω πώς εννοεί τις πόλεις ο Διεθνής αυτός πολιτιστικός οργανισμός. Η τοπική πολιτιστική πόλη και οι πόλεις είναι πολιτιστικές οντότητες. Είναι τόπιο όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, συνομιλούν, συμμερίζονται ιδέες και επιθυμίες και όπου διαμορφώνονται οι ανάγκες και οι τρόποι ζωής για να διασφαλίσουν την πολιτιστική πολυφωνία και να συλλάβουν τα βασικά στρατηγικά ζητήματα για το μέλλον τους. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε τις πόλεις μας, έτσι πρέπει να διαχειριστούμε από κοινού την πολιτισμική μας κληρονομιά. Νομίζω από τις δύο παρουσιάσεις έχετε όλοι καταλάβει ότι μιλάμε για ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον αυτών των δύο πόλεων. Ήταν δύο αστικά σύνολα πολυθρησκευτικά, πολυεθνωτικά, πολυπολιτισμικά και ακριβώς αυτός ο αρχιτεκτονικός πολιτισμικός πλούτος είναι αυτός που πρέπει να διαχειριστούμε, που είναι και εμπολής κοινός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την υπομονή σας. Ευχαριστούμε την Δ. Χρυσούλα Βοσκοπούλου, αρχιτέκτονα μηχανικό. Και... Το παίρνω το λόγο για να τον παρουσιάσω. Αλλά ωστόσο μπορώ να πω και κάτι. Πόσο μεγάλη έκπληξη είναι αυτή που νιώθω από αυτά τα δύο πρόσωπα που προηγήθηκαν, τον κύριο Κοτσόπουλο και τον κύριο Βοσκοπούλου. Πόσο αμαθή βρίσκω τον εαυτό μου που τον θεούσα επαρκώς εξοπλισμένο να καλύπτει τα θέματα της περιοχής. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι αυτή η αξονική τομογραφία σε σχέση με την αρχιτεκτονική με εκθέτει μέσα μου πάρα πολύ. Αυτές οι ψηφίδες, αυτό το ψηφιδιτό μας άνοιξαν υπέροχο. Αυτή η παρένεση τελευταία περί του πώς πρέπει να προσανατολιστεί και ο οργανισμός μας στην πολυπολιτισμικότητα, το κάνουμε σε ένα μέρος πριν το ολοκληρώσουμε. Αλλά άκουσα και από την κυρία Βοσκοπούλου τώρα, η οποία έχει κάνει και μια σπουδαία δουλειά στο παρελθόν στον οργανισμό, όταν παρουσίασε, νομίζω πως ήταν τρία ή τέσσερα, το δύο και το τρία, μάλιστα, με ένα έξοχο τρόπο μας παρουσίασε την ιστορία του Ακρίτα, του Αρντατριτικού και του των Αλών. Αυτά τα τρία ήταν τα θέματα που κάνουν. Ναι, αλλά μαζί με τα παλιά ονόματα, που ήταν και αυτό ένα στοιχείο για την μελλοντική, ας το πω έτσι, μελέτη των θεμάτων αφών πολύπλευρα, γιατί θα έλεγα ότι ο Σεφέρης νομίζω έχει μια έξοχη παρατήρηση, ότι κάθε Γιάννης είναι της Γιάννηδες. Ο Γιάννης όπως τον βλέπουν οι άλλοι, ο Γιάννης όπως νομίζει αυτός τον εαυτό του,
Και ο Γιάννης όπως είναι στην πραγματικότητα. Ομιλόπερι της αληθείας. Άρα ό,τι περισσότερο κατατίθεται είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση. Και συλλαμβάνω τον αντιπρόεδρο του οργανισμού να μην μας έχει ενημερώσει με συνήθη κρυπτικότητά του, κυρία Πρόεδρε, περί το ότι κάνει αυτή την υπέροχη εργασία για τις πόρτες, τις αυλές, τι άκουσα. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Η δικιά μου παρουσία εδώ, με την ιδιότητα του οικαστικού, του υπεύθυνου διδακτικής των οικαστικών τεχνών, έχει να κάνει όχι τόσο με την καταγραφή της αρχιτεκτονικής μορφής. Αυτό άλλωστε το είδαμε με τους προηγούμενους εξαίρετους ομιλητές, πώς αναπτύσσουν την εικόνα. Εγώ, λόγω της ειδικότητας, μπαίνω στη διαδικασία να δω λίγο την πρακτική μέσα από την παρακολούθηση συγκεκριμένων συνεργείων, είτε έχει να κάνει με την κτιστική τέχνη, είτε έχει να κάνει με την λιθογλυπτική, έχει να κάνει με την ανάπτυξη των λαϊκών τεχνών στις εφαρμογές και πώς αυτές αναπτύσσονται με βάση τα εργαλεία, με τις μεθόδους, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα μέσα που χρησιμοποιούν εκείνη την περίοδο και πώς μπορούν αυτά να αναπαραχθούν σήμερα με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι το αντικείμενο μου στην έρευνα είναι πώς αυτά τα στοιχεία που θα βρω μέσα από τη λαϊκή τέχνη, μέσα από τις εφαρμογές, θα μπορούν να προσαρμοστούν με παιδευτικό τρόπο στις διαφορετικές βαθμίδες, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, της τάξης του δημοτικού, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, όταν υπάρχουν έτσι τέτοια μαθήματα τα εικαστικά. Άρα, παρακολουθώ όλη αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης του χώρου, του αρχιτεκτονικού χώρου, μέσα από την εμπλοκή συνεργείων που έχουν να κάνουν με τις εφαρμογές. Δεν μιλάω για τους καλλιτέχνες μέσα στον εσωτερικό χώρο και τη διακόσμηση, αλλά μιλάω για τις εφαρμογές πάνω σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Θα μιλήσω σήμερα για τη τέχνη της καγκελοποιίας. Για τους σιδεράδες, για τους μεταλλοτεχνίτες και όλο αυτό το συνάφι των εργαστηρίων, πώς προσάρμοσαν τη δουλειά τους πάνω στα πρότυπα και στις εντολές που δέχτηκαν από τους αρχιτέκτορες. Γνωρίζουμε ότι στην πόλη της Φλόρνας οι μορφές των τεχνών που αναπτύχθηκαν σε αυτό το στάδιο είχαν να κάνουν με την οικοτεχνία, με μικρές κατασκευές, χάλκινα αντικείμενα, χρηστικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τα οποία αυτή τη μορφή τέχνης την είχαν συγκεκριμένες πολιτιστικές και εθνολογικές ομάδες, οι οποίες δεν ανήκαν στο χριστιανικό πληθυσμό. Ήταν μια μορφή τέχνης, μια μορφή γνώσης, η οποία δεν έπρεπε να περάσει κατά κάποιο τρόπο, γιατί βλέπουμε μέσα από τους καταλόγους του Δήμου τα επαγγέλματα πώς αναπτύσσονται με βάση την εικόνα. Γιατί βάζω αυτή την εικόνα? Γιατί τα μεταφορικά μέσα εκείνη την περίοδο χρησιμοποιούσαν αυτά τα θηλαστικά, τα πόδια με τα κάρα. Δεν υπήρχαν τα άλογα. Τα άλογα τα διαχειριζόταν ο στρατός, που σημαίνει ότι αυτή η γνώση του σίδερου, της φωτιάς, την είχαν αναλάβει ο Οθωμανικός στρατός και το μόνο που μπορούσε να διαχειριστούν είναι η στεφάνη γύρω-γύρω από τα κάρα. Βλέπετε ότι ο προβιομηχανικός πολιτισμός κυρίω χαρακτηριστικό έχει το ξύλο και το μέταλλο εμφανιζόταν πολύ περιορισμένο, λόγω αυτής της κρυμμένης γνώσης που δεν έπρεπε να περάσει σε άλλες πολιτιστικές ομάδες και εθνολογικές ομάδες. Βλέπετε, στον προβιομηχανικό πολιτισμό οι ασχολίες, οι κύριες ασχολίες, οι αγροτικές ασχολίες ήταν πάνω στο όργωμα, στα χωράφια, στις εργασίες. Εδώ βλέπουμε ένα αντικείμενο το οποίο μετέπειτα πέρασε και στην βιομηχανική επανάσταση άλλαξε. Η μεταλλική, αυτό που επιτρεπόταν ήταν να χρησιμοποιήσουν κάποια μεταλλικά αντικείμενα οι αγρότες με αυτό το σκοπό, ενώ όλος ο σκελετός ήταν ξύλινος. Τα εργαλεία σε περιορισμένο αριθμό, οι αγροτικές δουλειές με τα τσεκούρια, με τα δρεπάνια, με τις μικρές τσάπες μόνο και μόνο για αυτό το περιορισμό. Βλέπετε και στις κατασκευές, εδώ μόνο δεν υπήρχαν σύνδεσμοι. Δεν υπήρχαν κολόνες, συντάγιες κολόνες. Η μορφή της καγκελοποιίας εμφανίστηκε πολύ αργότερα και κυρίαρχο στοιχείο ήταν τα φυσικά υλικά. Πληθή, ξύλο,
και μόνο οι μερικοί συνδέσμοι με μερικές πρόκειες υπήρχαν. Το ίδιο και στις γέφυρες. Αλλά είχαμε δει και σε προηγούμενες φωτογραφίες που ανέδειξε και ο Σοφοκλής και η Χρύσα, βλέπουμε ότι άλλαξε αυτή η μορφή των κατασκευών και περάσαν σε άλλα αντικείμενα. Ξέρουμε ότι η Φλόρνη ήταν ένα διακομιστικό κέντρο ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα, το Μοναστήρι και την Κόριτσα. Αλλά η διασύνδεση με τη Θεσσαλονίκη τη βοήθησε μετέπειτα στο να μπορέσουν αυτά τα αγαθά να περάσουν και από τη Φλόρνη και να επιστρέψουν με τη μορφή έτσι αντίδρομου. Το Μοναστήρι, από ό,τι είδατε και στις προηγούμενες διαφάνειες, ήταν η συγκέντρωση μιας εθνοπολιτιστικής, θρησκευτικής έτσι, ομάδες οι οποίες ήρθαν και κατέκτησαν με τον πολιτισμό τους και ανέδειξαν την εικόνα. Μια εικόνα που εγώ την εντοπίζω τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι της καγκελοποίησης στα κτίρια. Δεν θα μιλήσω ούτε για τα εκκληκτικά της πλαστικότητας εδώ της κορνίζης, αλλά με ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτές οι κατασκευές, αυτές οι δημιουργίες. Πήρα συνεντεύξεις από ντόπιους εδώ συγκεράδες που το αποβιώσουν, μου εξηγήσαν πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια τέτοια κατασκευή, τι εργαλεία χρησιμοποιούν, γιατί εδώ ξέρετε ότι όλα γίνονται με το χέρι. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο έχει να κάνει με, καταλαβαίνετε, με εργαλεία, ηλεκτροκόλληση, μηχανήματα υδραυλικά, μηχανικά που κόβουν τα σίδερα. Ό,τι έχει γίνει μέσα από αυτή την χρήση της υπομονής του μυαλού και της δύναμης των χεριών. Η μεγάλη κλίμακα, η αφομοίωση που περνάει από τη μικρή κλίμακα στη μεγάλη κλίμακα, βλέπετε ότι ακόμα και μικρά κτίρια θέλουν αυτή την εμφάνιση να δηλώσουν με την παρουσία τους, έτσι την ταπεινότητά τους, αλλά αυτό το χαρακτήρα είναι κτίρια στο μοναστήρι, τα οποία τα εντοπίζουμε και σε μεγάλη κλίμακα, οι πόρτες. Μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο συγκλίνουν αυτά τα, πώς χρησιμοποιούν τις βέργες, πώς τις κόβουν, τι τεχνικές χρησιμοποιούν, τι μεθοδολογία, οι μετρήσεις, η αρμονία, η επανάληψη, κάτι που δεν έχει σχέση με την Οθωμανική αρχιτεκτονική πάνω στη μορφή αυτή η καγκελοποίηση, η οποία έχει συγκεκριμένα μοτίβα, επηρεασμένα από την Ανατολή. Βλέπετε ακόμα και ο χώρος δίπλα, γιατί μιλάω για τα αισθητικά πρότυπα, πάνω στην καγκελοποία, έχει συγκεκριμένη μορφή. Κάτι που αλλάζει στην πορεία, μέσα από αυτές τις συνθήκες, αλλάζει η πρώτη γραμμή, η οικοδομική γραμμή, περνάει στο πρώτο όροφο, στο ισόγειο και βλέπουμε εδώ διάφορα χαρακτηριστικά. Είναι στοιχεία στο μοναστήρι, θα δούμε και τα ελληνικά στοιχεία. Η πρώτη γραμμή, η οικοδομική γραμμή, η δεύτερη και η τρίτη, η οποία το πάνω τμήμα της έτσι είναι περισσότερο, δεν κινδυνεύει, δεν προφυλάσσεται όπως προφυλάσσονται τα υπόλοιπα κτίρια. Οι πόρτες, ο διάκοσμος, τα υπέρθυρα, οι κουπαστές. Έχουμε και αντίστοιχα στοιχεία εδώ στην πόλη της Φλόρνας. Έψαχνα να βρω, τα έχω κάπου κρυμμένα. Στην πορεία θα τα αναζητήσω, θα τα βρω. Σε νεκρό χρόνο θα βρεθούν. Ξέρετε, όταν ψάχνουμε κάτι να βρούμε, δεν το βρίσκουμε. Όλη αυτή η μορφή τέχνης ακολουθήθηκε. Ιδιαίτερα στο μοναστήρι υπήρχε ένα περιβάλλον το οποίο επηρέασε τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς, αυτούς τους μικρούς κατασκευαστές. Αντίθετα στη Φλόρινα, επειδή έπρεπε πολύ σύντομα να γίνει αυτή η μετάβαση από την περίοδο του 19 μέχρι το 38-39, έγινε μια άμεση έτσι, μετάβαση και δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά να επηρεάσουν τους ντόπιους καλλιτέχνες εδώ σιδεράδες για να δώσουν περισσότερα στοιχεία. Ενώ στο μοναστήρι τα δείγματα που υπάρχουν τα αισθητικά πρότυπα στη λεπτομέρεια, στη σφυριλάτηση, στα επιπρόσθετα στοιχεία που χρησιμοποιούν μέσα από την κατεργασία της φωτιάς του πάνω στα σίδερα, στο αμόνιο, το σφυρί, δείχνουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν θα κάνω ανάλυση των μορφών, θα το αποφύγω σε άλλη ενότητα, γιατί όπως είπαμε, το τρένο που συνέδεε την Κωνσταντινούπολη, περνούσε από τη Θεσσαλονίκη, μετέφερε όλα αυτά τα αγαθά. Και έχουμε αντίστοιχα εργαστήρια χύτευσης του σιδήρου, τόσο στην
Κωνσταντινούπολη, όσο και στη Θεσσαλονίκη. Ρώτησα αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, αν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στο μοναστήρι Πίτολα. Πολύ αργότερα εμφανίστηκαν τα πρώτα χιτήρια για να αντιγράψουν τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα πάνω σε αυτή την ιδιαίτερα στα Φουρούσια. Με ενδιαφέρει όλη αυτή η διαδικασία, πώς αναπτύσσεται, η λεπτομέρεια, πώς λυγίζουν τα σίδερα, τι μήτρες χρησιμοποιούν, με ποιον τρόπο συνδέονται, γιατί εδώ δεν υπάρχει καμία μορφή σύνδεσης. Έχουν περάσει πάνω από 100 και χρόνια και είναι αναλύει ότι ο σκελετός, το πλαίσιο είναι στιβαρό, καλής ποιότητας υλικά, είναι καθαρός ο σίδερος, αποχή το σίδερος, και οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούν τα περτσίνια, τα κολάρα, αυτά που λέμε, και το σίδερο τρυπιέται, όχι με ηλεκτρικό τρυπάνι, αλλά με χειροκίνητο. Είναι μια επίπονη διαδικασία όπου η φωτιά παίζει κυρίαρχο ρόλο. Πάλι μας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα χυτά στοιχεία, τα διακοσμητικά, τα οποία πλαισιώνουν την όλη εικόνα. Είναι αυτοί οι ρόβακες, τα φυτικά στοιχεία, είναι, θα το δούμε και στην περιοχή της Φιλόνας, ότι υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στο να δείξουν και ένα άλλο χαρακτήρα και ένα άλλη μια μεγαλοπρέπεια στην όλη κατασκευή του συνόλου. Το προχωράω γρήγορα. Αναφέρθηκαμε και προηγουμένως για αυτή τη διαδικασία. Όλα αυτά, ο τύπος των Φουρουσιών, έχω εντοπίσει τους τύπους, δεν θα τους αναλύσω τώρα. Οι απλές κατασκευές στα μαγαζιά, αντίστοιχα μαγαζιά έχουμε και εμείς εδώ στη Φλόρινα. Καταλαβαίνετε εδώ τα χερούλια πώς κατασκευάζονται. Στην επιμονή μου έτσι να μάθω πού ακριβώς ήταν αυτά τα συνεργεία, τα εργαστήρια. Γιατί για να κατασκευάσει μια τέτοια μια δομή, ένα πλαίσιο μιας αυλόθυρας ή ξέρω εγώ τους μαντρότυχους, έπρεπε να έχεις χώρο. Μου είπανε, με πληροφορήσανε και θα το ερευνήσω, είναι ακριβώς εδώ στην περιοχή με το που εισερχόμαστε πριν την πόλη, εδώ βλέπετε ότι είναι το πάρκο, στο πρώτο βεζινάδικο στα αριστερά μας, πίσω ακριβώς υπήρχε μια περιοχή όπου υπήρχαν υπαίθρια καμίνια, γιατί ήταν πιο εύκολο να ζεσταθούν με τη χρήση ξύλων, το σίδερο, κάτι αντίστοιχο που έγινε και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Είμαι σε μια μορφή έρευνα, θα το διασταυρώσω, θα εντοπίσω λίγο αυτά τα στοιχεία. Αυτό που με ενδιαφέρει ότι ξεκινάω από κάπου και θα προχωρήσω. Αντίστοιχα στη Φλόρινα, βλέπουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, στις πόρτες, τα διακοσμητικά στοιχεία, στα μπαλκόνια βλέπετε ότι το μοντέλο, το πρότυπο μεταφέρεται, ο παραδοσιακός τεχνίτης προσαρμόζει τη δουλειά του από τεχνίτης ο οποίος ασχολείται με τα τσεκούρια, στο να κατασκευάσει τσάπες, άρωτρα, ενία. Αντικείμενα αρχίζει, βλέπει μέσα σε αυτό το υλικό ότι μπορεί να το διαχειριστεί, μπορεί να το δουλέψει, στα χέρια του το σφυρί μπορεί να προκαλέσει έτσι τη στρέβλωση, το αμόνι. Όλα αυτά τα στοιχεία αρχίζουν και καταγράφονται. Καταγράφονται μέσα από την αίσθηση των πραγμάτων. Αυτό το συγκεκριμένο μπαλκόνι το έχω βάλει εδώ γιατί ήταν παλιότερα το γραφείο του πατέρα μου. Εδώ έχω αρκετές φωτογραφίες νεαρής ηλικίας και έχω έτσι παιδικές μνήμες από το άγγιγμα αυτών των στοιχείων, των μεταλλικών στοιχείων. Και ίσως ένας λόγος που ασχολήθηκα με περισσότερο στένος είναι αυτή η σχέση. Οι κουπαστοί, τα αντικείμενα, τα στεβλά, πώς μπορούν με το ζέσταμα της φωτιάς να αποδώσουν αυτή τη συμμετρία, την αρμονία της κίνησης, γιατί υπάρχει μια περιστροφή του υλικού, του ελάσματος και η σύνδεσμη. Η πρώτη γραμμή, βλέπετε κοινά στοιχεία και στο Μουσείο Εξάρχο και στο κτίριο, το παλιό μουσείο, όπως αναδείχθηκε. Η εσωτερική χώρη, η αισθητική που προκαλεί αυτό το αντικείμενο, μικρής κλίμακας. Τρέχω λίγο για να προλάβω τα αντικείμενα. Βλέπετε ότι και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας
στο κτίριο του Σαπουτζή. Υπάρχουν αυτά τα αισθητικά πρότυπα. Χρησιμοποιούμε και εδώ τα ίδια, προφανώς, τα αγαθά και την περίοδο όπου η Θεσσαλονίκη μπορεί να τα παράξει. Αρχίζουν και εμφανίζονται βαριές κατασκευές στο κτίριο του Γιάννη Ζήση, κάτω στην περιοχή στο Τσιφλίκι. Να τα αισθητικά πρότυπα στο κτίριο του Διεθνές εδώ, όπου τα μπαλκόνια, οι περίτεχνες αρχίζουν και πλαισιώνουν με μια διακοσμητική πολύ πολύ ιδιαίτερη. Τα φουρούσια, όπου αναφέρθηκε, έτσι, στο ξενοδοχείο, το παλιό ξενοδοχείο στην Μητρόπολη. Οι ταπεινές κατασκευές στα φουρούσια έχει να κάνει με το ξύλο ή με τα σίδερα που πολλές φορές χρησιμοποιούσαν και από τις ράγες των τρένων, τα υπέρφυρα. Τα κεπέγγια εδώ που έχουμε δει. Και ας πάμε να περάσουμε λίγο στην περιοχή που ήταν η βιομηχανική ζώνη των μεταλλουργών. Ήταν αυτό που λέγανε οι παλιοί σιδεράδες, ήταν οι πέντε δρόμοι. Είναι ακριβώς εδώ, στο χώρο κάτω, ακριβώς από το κτίριο της περιφέρειας. Εδώ δίπλα είναι το ξενοδοχείο Αντιγόνη. Εδώ αυτό ήταν το βιομηχανικό κέντρο, ήταν λίγο μεγαλύτερος ο χώρος, όπου εδώ απλώνανε τα ξύλα για να ανάψουν τα καμίνια και να ζεστάνουν τις στεφάνες, να ζεστάνουν τα σίδερα και να παραχθεί η πρώτη ύλη. Είχαν μαζευτεί όλα τα συνεργεία και εδώ είναι μια διαφάνεια την οποία δεν πρόλαβα να τη μεταφράσω. Είναι όλα τα ονόματα, ο Νίκος ο Παραφέστας, ο Γιώργος Χουβησίνης, ο Πάντος, ο Μιχάλης ο Φαρμακιώτης, ο Παπαγεωργίους, Γιώγας Χρήστος, από όλες τις περιοχές, ο Μπραγιάννης, Χατζηφρεμίδης, είναι ο γνωστός μας Χατζηφρεμίδης, ο Σκένδος, ο Δημητρόπουλος, ο Θαμαΐδης, ο Βόσδου Αλκιβιάδης, με καταγωγή από το μοναστήρι. Εδώ είναι στη Φουλεδάκη, στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Και τι ακριβώς δουλεύανε, το τόρνο, ήταν συντηρουργοί, ήταν μεταλλουργοί και προσαρμόζαν τις δουλειές τους ανάλογα. Εδώ έχουν να κάνουν με τον Αλκιβιάδη το Βόσδου, με τα συνεργεία κυρίως που άρχισαν να διαμορφώνουν την πόλη της Χλώριας, τα αντικείμενα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν, το φυσερό, τις τσιμπίδες, να εδώ τα ηνία που κατασκευάζαν ο κ. Παλικρούσης, ο Γιάννης ο Φιλίππου, βοηθός του Αλκιβιάδη του Βόσδου, ο κ. Μιμιλίδης, το καμίνι, οι προσαρμογές πάνω στα αντικείμενα. Και εδώ, ολοκληρώνοντας αυτή την εισήγηση, την περιληπτική εισήγηση, βλέπουμε ότι σε αυτόν τον άξονα που αναφέρθηκε προηγουμένως και το Κρατερό και ο Ακρίτας και οι Κλινές και είχαν αυτές τις αναφορές. Αυτά τα πολιτιστικά στοιχεία τα δανειστήκανε. Τα δανειστήκανε για να δείξουν ένα πρόσωπο διαφορετικό μέσα από τη χρήση των υλικών. Και η πέτρα και το ήταν ένα στοιχείο που αναβάθμιζε τους ίδιους. Και λεπτομέρεια στο κτίριο του Κρατερού, στο σχολείο, στον Ακρίτα, το Μπούφι, τα στοιχεία εδώ. Στην κορυφή έχουμε αντίστοιχα στοιχεία στην παλιά δροσοπηγή, στον Ιμφαίο, όπου αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία περνούσαν ακόμα και στην καταγραφή μέσα στα νεκροταφεία. Γιατί θέλανε αυτό να το περάσουν και σε μια άλλη διάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Είμαι αναγκασμένος να περιορίσω εγώ το λόγο μου και την εικόνα για να μπορέσουμε να... Επειδή έχουμε ξεπεράσει και λίγο... Κάποτε ρωτάγανε τον Σεφέρη για ένα θέμα και τους είπε όταν ρωτάω τους δήμονες και μου απαντάνε ξέχασα τι σου είχα ρωτήσει. Εδώ όμως έχουμε το αντίθετο. Όλοι μας προσθέτουν κάτι. Και πριν να αποχωρήσω από το βήμα γιατί έχω τις υποχρεώσεις των Πρεσπών, αφού ακούσω βέβαια και διαβάσω τους αγαπημένους φίλους Βασιλική Μαυροϊδάκου και Χριστόφ Κοργέ και τον εξαιρετικό προσκεκλημένο μας τον Κριστιαν Μπιλιάνοφ, θέλω να πω δύο λόγια μόνο, που είναι ό,τι αποκομίζω σήμερα. Σήμερα αποκομίζω από αυτές τις εξαιρετικές εισηγήσεις που έγιναν εδώ, ότι είναι απαραίτητο ξανά ο οργανισμός να στραφεί σε κάτι που είχε καταλήψει.
σεμιαρίδες, τα θέματα που αφορούν τον εγχώριο πολιτισμό, δηλαδή που τα βλέπω τώρα από άλλη οπτική, πράγματα στα οποία είχαμε και μερικές ευλογημένες πραγματώσεις, όπως ήταν οι πραγματώσεις του Ανδρέα Ανδρέου με το βιβλίο «Το δίτομο» που βγήκε μόνο πρωτοστόμος, που αφορούσε τον Ηρόδοτο και τα ιστορικά επιγράμματα και άλλα ζητήματα σοβαρά, το να είναι στο Μίμη Σουλιώτη που έκανε την επιλογή του να εκδώσει το βιβλίο του Νετζαντί Τζουμαλή «Μακεδονία», που είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο, μας ξαναγυρίζει, λέει, στο αρχέτυπο η σημερινή ημέρα. Και θα πω ότι με τέτοια ανανουριστική φωνή, παιδιά, που επρόκειτο περί ερωτικής εξομολογήσεως, ο καθένας μπορεί να πετύχει τα πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω σε τι κατάσταση είστε. Θέλετε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα για... Προχωράμε. Προχωράμε. Λοιπόν, θα παρακαλέσω να έρθει στο βήμα ο Κριστιαν Βελιάνο. Είναι υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου Πιστοποίησης της Ελληνομάχιας στο Μοναστήρι. Η σύγχυση του είναι τα ελληνόγλωσσα εκπαιδευτήρια με γαρόπο μοναστήριο στο μετέχνιο των εποχών. Η γενική εικόνα, ειδικά η γενική εικόνα, βλέπετε ότι ξεκινάμε από το γενικό, πάμε στο ειδικό, πάμε να ερευνήσουμε και λέω ότι αυτή η μερίδα εδώ είναι η απαρχή για να ξεκινήσουν και άλλες τέτοιες εισηγήσεις, γιατί το υλικό είναι όχι μόνο το δικό μας, αλλά και άλλους εισηγητές και άλλους ερευνητές και άλλοι επιστήμονες υπάρχουν σίγουρα και θα πρέπει να φροντίσουμε με κάθε τρόπο να αναπτύξουμε αυτή τη διασύνδεση και την ανάπτυξη. Είμαστε δύο πόλεις οι οποίες είναι πολύ κοντά μία στην άλλη, είναι στα δύο σημεία του χώρου, είναι δύο πόλεις δίδυμες όπου θα πλέον στο διασυνοριακό επίπεδο και είναι ίσως η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, να μεταφερθεί η εικόνα της μίας πόλης στην αντίστοιχη, με μία διαφορά χρόνου. Κριστιαν, όποτε είσαι έτοιμος, μπορείς να ξεκινήσεις. Ακούγω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, αρχικά επιτρέψτε μου να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Προέδρου, του κ. Ευγένιου Ρίστερσκη, Πρόεδρου του Συλλόγου Πελαγωνία από το Μοναστήρι, ο οποίος λόγω σημαντικών προσωπικών υποχρεώσεων είναι σήμερα από μου. Ότι θα κλέψω και λίγα λεπτά από τον χρόνο του. Μεταφέρω τα συγχαρητήρια του για τη διοργάνωση των πρεσπείων και λυπάται ιδιαίτερα που δεν δύναται να ευχαριστήσει αυτό το σώμα στην Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή και την πρόσκληση προς τον ίδιο και το σύλλογό μας. Ως ήθιστε, μιλώντας για το παρελθόν, από το οποίο αντλούμε ή τουλάχιστον θα έπρεπε να αντλούμε έμπνευση για το μέλλον μας, ας μου επιτραπεί αντί εισαγωγής μια παράβαση στα κοινά, ένα απόσπασμα από αυτό που είχε κάνει ο Μάνος Χατζηδάκης πριν από ακριβώς 30 χρόνια και τη θυμόμαστε και την επικαλούμαστε όλο και περισσότερο τελευταία. Αυτά τα λόγια δυστυχώς στα Βαλκάνια δεν παλιώνουν ποτέ, έτσι περισσότερο όσο δεν τα ακούμε σωστά. Βγάζω λοιπόν από το συγκείμενο μισή παράγραφο, η οποία σχετίζεται άμεσα με αυτό που θα μας απασχολήσει στα επόμενα λεπτά. Η μόνη αντιβίωση, λέει ο Χατζηδάκης, για την καταπολέμηση του κτίνους που περιέχουμε είναι η παιδεία. Η αληθινή παιδεία και όχι η ανεύθυνη εκπαίδευση και η πληροφορία χωρίς κρίση και χωρίς ανήσυχη αμφισβητούμενη συμπερασματολογία. Αυτή η παιδεία που δεν εφησυχάζει ούτε δημιουργεί αυταρέσκεια στο σπουδάζοντα, αλλά πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα και την ανασφάλεια. Πράγματι, τα τελευταία 30 χρόνια κυκλοφορεί ένα μόνιμο παράπονο για την δεκαδάνση της παιδείας. Η παιδεία και το εγχείρημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, αγαπητό ακροατήριο, σας διαβεβαιώ, δεν είναι κάτι ξένο στην περιοχή Μοναστηρίου Φλωρίνης, αλλά ουσιώδες ζητούμενο για την ευγεμονία των κατοίκων της για πάνω από 2 αιώνες. Μέχρι τώρα ακούσαμε την εξαιρετική παρουσίαση που αναδεικνύει και προβάλλει τα πανέμορφα κτίσματα του Μοναστηρίου και εκείνα που μάλλον εμπνεύστηκαν από αυτά και υπάρχουν σήμερα στη Φλωρίνα. Εδώ ως μοναστηριώτης οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες, τον κύριο Κοτσόπουλο, την κυρία Βασκοπούλου, τον κύριο Δομητσέλη, που τα αναδεικνύουν. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτά τα υλικά αγαθά, ορμόμενοι από την άγιλη περιουσία τους, από την παιδεία που είχαν αποκτήσει στο Μεγάροβο και στο μοναστήρι. Θα σας παρουσιάσω εδώ ένα άλλο μνημείο που σε σημαντικότητα υπερβαίνει ίσως και πάρα πολλά κτίρια. Πρόκειται για τον επωνομαζόμενο κώδικα Βαρζάκου,
ή πιο σωστά για το αρχείο της κοινότητας Μεγαρόβου των ετών 1821 έως το 1916. Γιατί θεωρείται σημαντικότατο μνημείο της τοπικής μας ιστορίας? Εωρείται μια οριστολογία πολύ συχνά στην περιοχή μας ότι όλος αυτός ο πλούτος των κτισμάτων του μοναστηρίου οφείλεται στην εμπορική δραστηριότητα των μοναστηριωτών. Και πολύ σωστά. Το σημενόμενο του όρο εμπόριο είναι ιδιαίτερα ευρύ. Ας το κάνουμε πιο συγκεκριμένο στη συγκεκριμένη μας περίπτωση. Ποιοι δραστηριοποιούνται στο εμπόριο? Τι εμπόριο έκαναν? Με ποιους έκαναν εμπόριο? Πώς γνωρίστηκαν με αυτούς τους ανθρώπους? Πώς ξεκίνησαν αυτές οι εμπορικές συναλλαγές? Και τέλος το πιο σημαντικό. Τι σχέση έχει το εμπόριο των τελευταίων 4 αιώνων, συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος, με την παιδεία και την εκπαίδευση? Αυτή η παρουσίαση βασικό της μέλημα έχει την ανάδειξη των πληροφοριών που μας προσφέρει το ανέκδοτο αρχείο της κοινότητας Μεγαρόβου, το οποίο τιτλοφορείται κώδικας Βαρζάκου από το όνομα του φερόμενου γραφέα των κειμένων που εμπεριέχονται σε αυτό, τον Ναούμ Βαρζάκου. Ο κώδικας... Ο κώδικας αποτελείται από δύο σύνολα κειμένων. Το ένα είναι το Τευτέρι, στο οποίο υπάρχουν αντιγραμμένες και σχολιασμένες επιστολές, αποδείξεις και δημοσιεύματα. Τα κείμενα αυτά φαίνεται να έχουν αντιγραφεί από τα γνήσια αντίστοιχά τους χωρίς κάποια συγκεκριμένη χρονολογική σειρά. Το δεύτερο σύνολο αποτελείται από αυθεντικές επιστολές, έγγραφα, σημειώσεις, φακέλους και μία κάρτα αλληλογραφίας, τα οποία φυλάσσονται ανάμεσα στις σελίδες του Τευτεριού. Η περίοδος που μας παρουσιάζεται μέσα από τα 151 κείμενα του κώδικα καλύπτει ένα χρονικό πλαίσιο 95 χρόνων. Το αρχαιότερο αναφερόμενο γεγονός είναι ο σεισμός του μοναστηρίου με ημερομηνία τη 15η Αυγούστου του 1821 μέσω μιας οικογενειακής επιστολής για έναν μεγάλο σεισμό που έγινε μεταφορικά ή κυριολεκτικά, ενώ το πιο πρόσφατο είναι μια κάρτα αλληλογραφίας του 1916 η οποία έφτασε στον παραλήπτη πάνω από 2 χρόνια αργότερα, ακριβώς μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κώδικας μας παραδίδει και άμεσες πληροφορίες του γραφέα, του γραφέα που συμπεριλαμβάνουν και το διάστημα από το 1800 μέχρι το 1845, ως προς την εγκατάσταση των κατοίκων του Μεγαρόβου σε αυτόν τον οικισμό, αλλά και ακόμη σημαντικότερα ως προς την εκπαιδευτική οργάνωση της κοινότητας. Εδώ απλά και να φαίνονται λίγο τα κείμενα. Η γνησιότητα αυτής της ιστορικής πηγής επιβεβαιώνεται από την τακτική χρήση της φραγίδας της κοινότητας. Ως προς το περιεχόμενο, τα κείμενα μπορεί να διαρρυθούν σε 10 είδη, θα σταθώ μόνο σε 2 από αυτά. Γενικά είναι στίχοι, σχόλια και σημειώσεις, επιστολές. Συνολικά υπάρχουν 64 επιστολές και στις μισές από αυτές, στις 32, ως αποστολέας εμφανίζεται η εφορία των εκπαιδευτηρίων με τον τίτλο «Εφοροεπίτροποι των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Καταστημάτων Μεγαρόβου», ενώ ο ίδιος φορέας παραλαμβάνει συνολικά 8 επιστολές. Ο ευεργέτης Τέλειος Τηλίδης από το Βουκουρέστι, εδώ θα ακούσουμε πολλά ονόματα και σημαντικά, έχει στείλει 9 από τις επιστολές και φαίνεται να παρέλαβε 11, ενώ οι αντιπρόσωποι του, μέλη της οικογένειας Δανάμβαση ή Δαναβάση, τον οποίο το σπίτι είδαμε προηγουμένως, εμφανίζονται ως αποστολής 3 και παραλείπτες 11 επιστολών. Ο φερόμενος αντιγραφέας των κειμένων, ο Ναούμ Βαρζάκου, φαίνεται ως αποστολέας 8 επιστολών και παραλείπτης 10. Η Μητρόπολη Πελαγωνίας, σύντομα, του εκάστοτε Μητροπολίτη, εμφανίζεται ως αποστολέας 4 επιστολών και παραλείπτης 9. Η Ενότατη Εκκλησιαστική Αρχή της Κοινότητας Μεγαρόβου, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, έχει λάβει μία επιστολή. Πρόκειται για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Νεόφυτο, ο οποίος κατέλαβε τον Πατριαρχικό Θρόνο από τη θέση του Μητροπολίτη Πελαγωνίας. Μεταξύ των υπολείπων, που εμφανίζονται ελάχιστες φορές, αξιοσημείωτες είναι οι επιστολές της Μαρίας Πούρτη από τη Βιέννη, το Γένος Λάλα από το Μοναστήρι, η επιστολή του Μιχαήλ Δούμπα από τη Βιέννη, ο οποίος φαίνεται να υπέγραψε ο ίδιος μια επιστολή, του Γεωργίου Οικονόμου, ο οποίος επίσης γράφει από τη Βιέννη, από την οποία διασώζεται και η αυθεντική επιστολή και η υπογραφή του, μία του Δημητρίου Γερμάνη από το Βουκουρέστι, αλλά και τόσες πολλές άλλες αξιόλογες επιστολές που αποτελούν γραπτά μνημεία υψής της αισθητικής. Έπονται ισολογισμοί, αποδείξεις, επίσημα έγγραφα, ένα τηλεγράφημα, δημοσιεύματα σε εφημερίδες της εποχής,
κατάλογος διδασκόντων. Εδώ είναι οι αντιγραφές. Εδώ φαίνεται και η σφραγίδα της κοινότητας. Τελευταίο είδος διαφορετικού κειμένου που συναντάται στο Τευτέρι είναι οι δύο αγορεύσεις. Της ηχογράφη ο Ναούμ Βαρζάκου, η πρώτη εκφωνήθηκε την 24η Απριλίου του 1883, Κυριακή του Θωμά, ημέρα όπως πληροφορούμαστε από το ίδιο το κείμενο, αφιερωμένη στα σχολεία Μεγαρό. Μία επιπλέον πληροφορία που μας προσφέρει αυτή η αγόρευση είναι πως την ημερομηνία αυτή είχαν καθιερώσει προηγούμενες γενιές Μεγαροκτών και ο λόγος αυτός εκφωνήθηκε παρουσία του Μητροπολίτη Πελαγωνίας, κ. Ματθαίου, και περιεχόμενο έχει την τρέχουσα κατάσταση των σχολείων της κοινότητας και όλους τους προβληματισμούς που προκύπτουν από τη λειτουργία τους. Ο άλλος λόγος φέρει ημερομηνία προγενέστερη τη 15η Φεβρουαρίου του 1876. Αυτή η αγόρευση έχει αναγνωστεί, όπως αναφέρεται στην περιγραφή, πριν από την αντιγραφή, στην αδελφότητα Ελπής, της οποίας μέλος ήταν και ο ίδιος ο Βαρζάκου και η οποία μεταλαμπάδευσε, έδωσε το όνομα και τη δράση της στο Σύνδεσμο Μοναστηριωτών Φλωρίνης, του οποίου σήμερα προεδρεύει ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σωτήρης Βόρτης. Το περιεχόμενο αυτού του κειμένου εκπλήττει πραγματικά. Αν και ξεκινά με περιγραφή και υποστήριξη του θεσμού του γάμου, καταλήγει σε έναν λόγο, ο οποίος σκοπό έχει να εμβαθύνει στον κοινωνικό και οικογενειακό ρόλο της γυναίκας και να υποστηρίξει την ισότητα των δύο φύλων, μέσα από παραδείγματα απολύτως κατανοητά στο ακροατήριο. Την αντίληψη των μεγαλοδυτών για την ισάξια κοινωνική θέση της γυναίκας επιβεβαιώνει τόσο η προφορική παράδοση, όσο και τα τοπικά έθιμα που συνδέονται με το γάμο. Επιπλέον, και μέσα από το περιεχόμενο των πρακτικών του Πνευματικού Δικαστηρίου της Μητρόπολης Πελαγωνίας, αντλούμε πληροφορίες για την κατοχυρωμένη από πολλά έτη ανεξαρτησία της γυναίκας στην κοινωνία του μοναστηρίου, αλλά και όλων των κοινοτήτων της Μητρόπολης Πελαγωνίας. Θα σας παρουσιάσω τώρα πάρα πολύ σύντομα τα αυθεντικά έγγραφα. Στα αυθεντικά φύλλα χαρτιού, κανένα εκ των οποίων δεν αποτελεί απόκομα από το προαναφερθέν Τευτέρι, τα διαφορετικά κείμενα είναι 29 συνολικά και μπορούν να ταξινομηθούν σε 7 κατηγορίες. Επιστολές, υπολογισμοί, σημειώματα, φάκελοι αλληλογραφίας, επίσημα έγγραφα, ένα ομόλογο και μία κάρτ ποστάλ. Ποιο είναι όμως το Μεγάροδο και τι ενδιαφέρει τόσο πολύ σε αυτό το πλαίσιο. Θα σας διαβάσω τώρα ένα απόσπασμα από λόγο του Βαρζάκου, από άλλο λόγο. Προτιθέμενος ήδη να ομιλήσω περί της δράσης, είχαν τα σχολεία Μεγαρόβου επί του παρελθόντος καθ' όλη την περιφέρεια, δύναμαι να υπώ ότι αν ελληνοφωνούσε μερίδες άλλων μερών υπερήχαν το πάλαιος προς τον αριθμό του πληθυσμού, το Μεγάρόβο όμως επριτάνευσε μεταξύ αυτών ως προς το αίσθημα της φιλομουσίας. Δίωρο να παίχουν της πόλεως των Βιτολίων, το χωρίον τούτο, το δίωρο με τα πόδια του εννοεί, ένθα προχρόνων προσήλθαν δια την έξοχον αυτού θέσην και κατοίκησαν εξ Αλβανίας και Μοσχοπόλεως αριστοκρατικότερη οικογένεια, καθ' ομάδας μεταναστεύσασε και μετά των ιερέων αυτών, όντων συγχρόνως και διδασκάλων, εις τα σενορίας αυτών, ως συνήθιζον τότε, το Μεγάροβον από το 1800 μέχρι σήμερα, αυτό είναι κείμενο του 1901, εγχαλεπής μάλιστα καιρής διατήρησον εν ανθυρό καταστάσει τα ελληνικά αυτού σχολεία. Έχουμε δηλαδή το 1800 ένα πρώτο σχολείο, ελληνόγλωσσο σχολείο στο Μεγάροβο. Το έτος ίδρυσης του πρώτου ελληνόγλωσσου σχολείου στην πόλη του μοναστηρίου παραμένει ακόμη αβέβαιο. Ο Τσάλης στο δοξασμένο μοναστήρι, αναφορικά με την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, αναφέρει το έτος 1830 ως χρονιά ίδρυσης του πρώτου ελληνόγλωσσου σχολείου της πόλης, στο αστικό κέντρο. Από την πληροφορία αυτή οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως αυτό το σχολείο δεν υπήρχε οργανωμένη εκπαίδευση σε συνάρτηση με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κάποιο κέντρο, αλλά ακολουθούσε την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Αυτό όμως πρέπει να περιγραφεί σε σύγκριση με άλλα σχολεία της εποχής, το γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο και την επίσημη πολιτική ως προς τα εκπαιδευτικά θέματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δύο λόγια για το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, όπως διαμορφώνεται την περίοδο 1856-1902, περιλαμβάνει την εποπτεία της υψηλής πύλης, την εποπτεία του Πατριαρχείου και τη συλλειτουργία των επαρχιακών και των κοινοτικών αρχών. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο ίσχυσε με μεγαλύτερες ή μικρότερες παραλλαγές μέχρι και τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παραπάνω ακούσαμε για την πιθανολογούμενη χρονιά έναρξης της οργανωμένης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο μοναστήρι. Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε,
αυτή μάλλον δεν θα υπήρχε αν δεν είχε προηγηθεί εκείνη του Μεγαρό. Από προσωπικές μαρτυρίες σημερινών κατοίκων του μοναστηρίου με καταγωγή από το Μεγάρο, περισσότερα και ελάχιστα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, μαθαίνουμε για την καταγωγή των Μεγαροβητών και την ίδρυση του χωριού. Η επικρατέστερη άποψη, η οποία είναι συνάμα και η πλέον διαδεδομένη στη συνείδηση των απογόνων αυτών, είναι πως μετά την καταστροφή της Μοσχόπολης, μεταξύ των ετών 1769-1788, μετήκησαν οι πολίτες αυτής της ακμάζουσας πόλης σε περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Λαϊλατήθηκε από μουσουλμάνους Αλβανούς, τους λεγόμενους Τουρκαλβανούς, λόγω της συμμετοχής των Μοσχοπολιτών στις προετοιμασίες για τα ορλοφικά και το 1788 από τα στρατεύματα του Αλή Πασά. Το κυριότερο στίγμα, ωστόσο, στη μνήμη των Μεγαροβητών, το άφησε η καταστροφή της πόλης μετά τα γεγονότα του 1788, όταν και οριστικά μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήρθε στο μοναστήρι. Καθώς η καταγωγή των Μεγαροβητών, επομένως και των μοναστηριωτών, συνδέεται άμεσα με τη Μοσχόπολη, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ας δούμε τη δράση αυτής της πόλης, με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό επηρέασε τις νέες πατρίδες. Κύρια ενασχόληση των κατοίκων της ήταν το εμπόριο, αλλά και η κτηνοτροφία, η κατεργασία μαλλιού, η ταπιτουργία και η βυρσοδεψία. Και η αργυροχοΐα και η χαλουργική. Πολλοί Μοσχοπολίτες μετά την καταστροφή της πόλης τους διακρίθηκαν ως έμποροι, τραπεζίτες και ως βιοτέχνες στην Ουγγαρία και την Αυστρία. Και συνέχισαν την παράδοση των προγόνων τους σε έργα ευποιίας με γενναίες δωρεές και την χρηματοδότηση κοινοφελών ιδρυμάτων, όπως οι οικογένειες Σίνα, Δούμπα, Κούρτη και άλλες. Οι εμπορικές σχέσεις των Μοσχοπολιτών με τα σημαντικότερα κέντρα της Ευρώπης της εποχής συνέβαλαν στην πνευματική άνοδο της πατρίδας τους. Το 1700 ιδρύθηκε στη Μοσχόπολη το Ελληνικό Φροντιστήριο, όπου προσφερόταν ανώτερη μόρφωση στους μαθητές, διότι το πρόγραμμα διδασκαλίας περιελάμβανε και τα εγκύκλια μαθήματα, όπως αναφέρει η Καρακώστα στο Μοσχοπολιτών Τύχη. Από εδώ αντλούμε λοιπόν δύο στοιχεία. Πρώτον, αν δεχτούμε ότι οι Μεγαροβίτες και στη συνέχεια μοναστηριώτες κατάγονται από τη Μοσχόπολη και τα Πέριξ, τότε ανάμεσα στις κοινές αξίες περί θρησκείας, ηθών, στη Νέα Πατρίδα κουβαλάνε και την εκπαίδευση, ως κομμάτι της κοινωνίας που αφήνουν και αυτής που επανιδρύουν. Και δεύτερον, εφόσον όντως υπάρχει μια επαφή με τους αποδήμους της Μοσχόπολης, που στηρίζουν τη φιλεκπαιδευτική δράση της πόλης τους, της Μοσχόπολης πάλι, αυτή μεταφέρεται στις νέες πατρίδες. Υπάρχουν πολλές αποδείξεις για την εγκατάσταση Μοσχοπολιτών στην περιοχή μοναστηρίου. Θα το δούμε σε λίγο και αυτό. Σήμερα, σε πάρα πολλά σπίτια απογόνων των πρώτων μετικήσαντων, συναντούμε αντικείμενα μεγάλης οικονομικής, καλλιτεχνικής, αλλά προπάντων συναισθηματικής αξίας που φυλάσσονται ως χώρες οφθαλμών και περιγράφονται ως από τα ελάχιστα που μπορούσαν να πάρουν μαζί τους από τη Μοσχόπολη όταν έφυγαν με τα γαϊδούρια. Έτσι λέει μια προφορική μαρτυρία. Στα αντικείμενα αυτά συμπεριλαμβάνονται σχολικά και χρηστικά εγχειρίδια, εκκλησιαστικά βιβλία, μυθιστορήματα, βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες, τμήματα τέμπλων και εικονοστάσια που διασώθηκαν από τις καταστροφές και λαϊλασίες, ιστορικά έργα υψίστης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας και άλλα. Θα ήταν ωστόσο άδικο αν δεν αναφέρονταν και οι άλλες περιοχές από τις οποίες κατάγονται οι ελληνόφωνοι κάτοχοι της περιοχής μοναστηρίου, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα στην περιοχή εγκαθίστανται άνθρωποι από τη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Περιβόλι, την Αβδέλα, η αδελφή Μανάκια, τη Σμίξη, τη Βλάστη, αλλά και από αστικά κέντρα όπως τα Ιωάννινα, τη Θεσσαλονίκη ή και από νησιά του Αιγαίου. Εδώ όμως μιλάμε για την οργανωμένη εκπαιδευτική προσπάθεια ως φυσική συνέχεια εκείνης της Μοσχόπολης και με αυτήν θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Αν και τώρα μπορούμε να πάμε και στα σχολεία. Αν και αυτά τα εκπαιδευτήρια ακολούθησαν σε μεγάλο βαθμό τη γενική πολιτική περί της εκπαίδευσης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, ωστόσο, λόγω της ανεπαρκούς ή ανύπαρκτης οικονομικής ενίσχυσης από αυτό, κατάφερε να διατηρήσει και μεγάλη ανεξαρτησία ως προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων διδασκαλίας. Η ανεξαρτησία και συνετή προσέγγιση των εφοροεπιτρόπων αναφορικά με την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ιδιαίτερα εμφανής μέσω από μια επιστολή του Ευεργέτη Στέργιου Στυλίδη προς τους εφοροεπιτρόπους. Όπως θα δούμε στο παρακάτω απόσπασμα, αν και χρηματοδότης του Παρθεναγωγείου Μεγαρόβου, το οποίο μαζί με τον Υπηαγωγείο
λίγο αργότερα του ιδίου έτους θα λάβει και το όνομά του, με δισταγμό επεμβαίνει στα εσωτερικά θέματα αυτού του σχολείου. Γράφει λοιπόν ο Στυλίδης. «Εγώ δε, μολονότι δεν επιθυμώ να επέμβω εις τα της διοικήσεως των σχολείων, ούχι τον ως μέλος κι εγώ της κοινότητος, τολμώ να εκφέρω την ταπεινή μου γνώμη, ή της είναι η εξής. Να προσπαθήσετε με όσην δύναστε οικονομία να πράσετε, να σκέπτεστε πρακτικότερον και τα κοράσια σας να τα διδάξετε πρώτον τα της θρησκείας μας και κατόπιν τα της οικιακής οικονομίας, να μάθουν να κόπτουν και ράψουν τα φορέματα της οικογενείας των, και νομίζω ότι αρκούν αυτά τα οποία είναι τα πρακτικότερα και αναγκαιότερα των μαθημάτων και τα οποία μπορούν να διατηρήσουν κάλλιστα η οδήποτε οικογένεια εν ανθυρά σχετική κατάσταση και να μην χανόμεθα εις θεωρίας υψηλάς και εντύματα και άλλα κλπ. Τα οποία γεμίζουν τα σκεφαλάς με άβρα του ψευδοπολιτισμού και επιφέρουν την πτωχία και δυστυχία. Αυτή είναι, αγαπητοί μου συμπολίτε, η ταπεινή μου γνώμη. Εμείς δε δίναστε να κανονίσετε τα κοινοτικά και σχολιακά ημών πράγματα όπως εγκρίνεται συμφερότερον και καλύτερον». Από εδώ για άλλη μια φορά είναι εμφανές ότι τα κορίτσια και τα αγόρια ακολουθούσαν το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε όλα τα μαθήματα. Γυμναστική, μαθηματικά, μουσική, οικαστικά, φυσική, χημεία κτλ. Κάτι το οποίο μάλλον δεν συμβάδιζε απόλυτα με τα ξυστά ήθη της αντίληψης του Ευεργέτου. Τέλος, εκτός από τα προαναφερθέντα ονόματα, αξίζει να αναφερθούν μερικές ακόμα οικογένειες ευεργετών που στήριξαν την ελληνόγλωσσα εκπαιδευτική προσπάθεια στην ελλόγω περιοχή. Τα περισσότερα, ιδιαίτερα γνωστά, είναι οι οικογένειες Τύρκα, Σίνα, Γερμάνη, Αδάμ, Λάλα, Μάνου, Χριστομάνου, Μαυροκορδάτου, Υψηλάντη, Πεφούς και άλλες. Αυτοί οι άνθρωποι έστειλαν χρήματα, προγράμματα διδασκαλίας από τη Βιέννη και τη Βουδαπέστη στο μοναστήρι και στο Μεγάλογο, αλλά και εποπτικό υλικό, αναπαράσταση του ανθρώπινου σώματος π.χ. η οποία διασώζεται μέχρι σήμερα. Μέχρι εδώ προσπάθησα επιγραμματικά να δώσω μια πολύ γενική εικόνα του παρελθόντος της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, διότι οι άνθρωποι που έκτισαν όλα αυτά τα κτίρια που είδαμε προηγουμένως, από κάπου έπρεπε να λύσουν έμπνευση. Και αυτή ήταν η παιδεία τους, ήταν οι σχέσεις τους με την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Πέρα από την ιστορική αυτή ελληνομάθεια, ελληνομάθεια στο μοναστήρι υπάρχει και σήμερα. Ελληνόγλωσσο εκπαιδευτήριο, αυτές είναι οι επιγραμμίες. Εδώ βλέπουμε μια άποψη του Μεγαρόβου και του Μαστρίου. Πώς ήταν, σήμερα είναι λίγο διαφορετικό το Μεγάρογο, το μοναστήρι είναι μεγαλύτερο, σαφώς. Ελληνόγλωσσο εκπαιδευτήριο λοιπόν υπάρχει και σήμερα στο μοναστήρι, όχι στο Μεγάρογο, το οποίο είναι πλέον, το Μεγάρογο είναι ένας οικισμός εξοχικών κατοικιών. Αυτό όμως δεν είναι σχολείο με την ευρία έννοια όπως τα παλιά, αλλά ένα ας πούμε φροντιστήριο ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Το μεγαλύτερο μέρος των ιδρυτών της Πελαγωνίας είναι απόγονοι των μαθητών των παραπάνω ιστορικών ελληνόγλωσσων σχολείων Μεγαρόβου και Μοναστηρίου, ο συγκεκριμένος φορέας ιδιωτικού δικαίου και έτος ίδρυσης του 1998, φέτος γιορτάζουμε τα 25 γενέθλια, είναι ο μόνος στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος δραστηριοποιείται ενεργά στον κλάδο της προβολής και οργανωμένης διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, με πολλά στοιχεία και του ελληνικού πολιτισμού και τις διαχρονικές του εκφάνσεις. Ο Σύλλογος Φιλίας και Συνεργασίας με την Ελλάδα, Πελαγωνία, από το μοναστήρι, αποτελεί το μόνο πολιτικό, ανοιχτό για τις πολίτες, δηλαδή, πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης της ελληνομάθειας στη χώρα από το 2016. Το 2020 υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προβολής της ελληνικής γλώσσας και ίσως η σημαντικότερη ως τώρα σύμπραξη με το Ινστιτούτο, είναι η διοργάνωση τριών σεμιναρίων για διδάσκοντας στην ελληνική σε ιδιωτικά φροντιστήρια της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτές είναι φωτογραφίες από την εποχή του κορονοϊού. Πέραν τούτου, ήδη από το Φεβρουάριο του 2020 συμμετέχει με ετήσια εκδήλωση στον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας της Ελληνικής Γλώσσας την 9η Φεβρουαρίου. Και εδώ, στο σύγχρονο κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο, ίσως τεθεί το τελευταίο ερώτημα. Γιατί ένας κάτοικος της Βόρειας Μακεδονίας μαθαίνει ελληνικά σήμερα?
Η απάντηση είναι απλή. Ο καταστηματάρχης για να εξυπηρετήσει τους Έλληνες πελάτες του, ο οδοντίατρος για να επικοινωνήσει με τους ασθενείς του, ο ταξιδιώτης για να επικοινωνήσει ελληνικά όταν ταξιδεύει στην Ελλάδα, ο έφηβος για να σπουδάσει στην Ελλάδα, ο συνταξίουχος για να μάθει μια γλώσσα που πάντα ήθελε να μάθει, ο σπουδαστής για να διαβάσει ελληνικές πηγές κτλ. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Και η ελληνική γλώσσα λοιπόν καταφέρνει για πολλές δεκαετίες τώρα, στη σύγχρονη εποχή που βιώνουμε, να αποτελεί ενοποιητικό στοιχείο ανάμεσα στις δύο χώρες και να καταλαμβάνει και πάλι το ρόλο της γέφυρας συνεννόησης, τουλάχιστον ανάμεσα στο μοναστήρι και τη Φλόρινα. Η εκπαίδευση και η επιδιωκόμενη παιδεία στο Μεγάρο αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα ότι η παιδεία, αποτελεί χρέος και μέλημα της κοινότητας, των πολιτών και της ευσυνειδησίας τους και όχι αναμενόμενο προϊόν της πολιτικής των αρχών και της βούλησης των αρχόντων. Απέδειξαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι πριν από περίπου 1,5 αιώνα ότι οι ίδιοι μπόρεσαν και συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας ελληνικής πολυπολιτισμικής κοινωνίας, την οποία εμείς μέχρι σήμερα θαυμάζουμε και επιδιώκουμε, χωρίς υποχρεωτικά να την κατανοούμε εξ ολοκλήρου. Οφείλουμε ωστόσο να θυμόμαστε και πως η ανθρώπινη ευδαιμονία δεν μένει αμετακίνητη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστούμε τον Κρίστιαν Κυριάνο για την τόσο εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Θα μιλήσω για το θέμα του. Να ετοιμάζεται η Βασιλική Μαυροϊδάκου και ο Κριστόφ Κορομπιέ. Θα μας παρουσιάσουν η Βασιλική είναι υπεύθυνη πολιτιστικών προγραμμάτων στη Βίλα Κέριλο στην Νότια Γαλλία. Και ο Κριστόφ Κορομπιέ είναι ερευνητής Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Ινστιτούτου Έρευνας Μουσικολογίας του Παρισιού. Μέχρι να ετοιμάσουν, έτσι να πω δύο κουβέντες για τις παρουσιάσεις που γίνονται. Δεν είναι τυχαίες οι παρουσιάσεις. Ο Κριστιαν Βεριλιάνοφ μας ανέφερε όλο αυτό το κομμάτι ανάμεσα στους ανταγωνισμούς που είχαν κυριαρχήσει τόσο τους εμπορικούς, τους θρησκευτικούς, τους πολιτιστικούς, τους ιδεολογικούς. Εθνοπολιτιστικοί έτσι, μέσα σε ένα μοναστήρι το οποίο έπρεπε να ενισχυθεί. Από κάθε οπτική πλευρά, βλέπετε εδώ παρουσιάστηκε μία πλευρά των πραγμάτων, της εκπαίδευσης, πώς διοργανώταν η εκπαίδευση, τα προγράμματα σπουδών, όλη αυτή η χρηματοδότηση που υπήρχε και βλέπετε αυτή είναι μία οπτική πλευρά του όλου θέματος. Φυσικά δεν μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα αυτό της διάστασης, αλλά δίνουμε έμπνευση και σε υπόλοιπους φορείς να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο αυτή τη σχέση. Βασιλική, δεν ξέρω, είστε έτοιμοι, μπορούμε να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, γεια σας. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που είμαστε εδώ και πολύ ευτυχισμένοι βέβαια που βρισκόμαστε στη Φλόρινα, για την οποία δουλεύουμε εδώ και 1,5 χρόνο, δουλεύουμε, αν μπορούμε να πω ότι δουλεύουμε, γιατί η βασική μας δουλειά, ειδικά εμένα, είναι άλλη. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο του οργανισμού Πρέσπες, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, κύριο Λιάννη, το Διοικητικό Συμβούλιο, για την όλη τη θαλπορή, την αγάπη, και τη ζεστασιά που μας έδειξαν από τη στιγμή που έχουμε έρθει στη Φλόρινα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους φίλους μας που μας έκαναν την έκπληξη από την Καστοριά να έρθουν σήμερα το πρωί εδώ για να μας ακούσουν, τη Δέσποινα και τον Παντελή, που ήταν οι πρώτοι άνθρωποι στη Μακεδονία, έτσι, γιατί δεν είχαμε ξαναέρθει, που μας έδειξαν τι σημαίνει να είσαι Μακεδόνας και τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Πασχαλίδη και τους συνεργάτες του, που εδώ και 2 μέρες έχουν κουραστεί πάρα πολύ και φρόντισαν για όλα, και για σήμερα, για μας και για το απόγευμα. Ναι, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εκδοτικό οίκο Καλιμάζ, και κυρίως τον Χάρη τον Γιακουμή, με τον οποίο έχω κάνει και ένα βιβλίο σε παρένθεση, το οποίο βρίσκεται και στα ελληνικά και στα γαλλικά, το οποίο λέγεται «Πρόσωπα των Αθηνών». Είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες, Κύπριος είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες στην Ευρώπη, ο οποίος μας έδωσε κάποιες φωτογραφίες γι' αυτό που θα δείξουμε.
Όπως σας έλεγα, λοιπόν, εμείς δεν είμαστε αρχιτέκτονες, δεν θα μιλήσουμε για το μοναστήρι. Ακούσαμε τόσο πολύ ωραία πράγματα εδώ σήμερα από ειδικούς, οπότε νομίζω ότι το να μιλάγαμε κι εμείς για κάτι που δεν ξέρουμε θα ήταν να σας κάνουμε να χάσετε το χρόνο σας. Θα είμαστε σύντομοι. Ο ανθρωπολόγος Μαρσέλ Μος είχε πει ότι η αρχιτεκτονική είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε, ο Κριστόφ θα μιλήσει στα ελληνικά. Έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να είστε επικείς μαζί του, γιατί θα τα πει λίγο αργά. Θα μας πει όμως πράγματα που δεν είναι γνωστά στο ελληνικό κοινό, γιατί τα μετέφρασε τα γαλλικά στα ελληνικά, ανθρωπολόγων, γλωσσολόγων και στρατιωτών που ήρθαν στην Φλόρινα από το 1916-1917-1918 και για κάποιες άλλες εργασίες που έγιναν μέχρι το 1923. Θα δούμε δηλαδή τη Φλόρινα μέσα από το δικό του το βλέμμα. Και εγώ μετά θα μιλήσω σαν υπεύθυνη πολιτιστικών σε ένα μεγάλο μουσείο μοναδικό στον κόσμο, δείγμα αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Θα μιλήσω για τη συλλογική μνήμη, την πολιτιστική κληρονομιά που λίγο στη Φλόρινα έχει πάει πίσω και κάποιες προτάσεις που θα έχουμε να κάνουμε και επίσης τη δουλειά που κάνουν οι νέοι που έρχονται εδώ στη Φλόρινα, οι νέοι καλλιτέχνες, οι νέοι ιστορικοί. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Κριστόφ. Καλημέρα. Όπως η Βασιλική σας είπε, θα διαβάσω το κείμενο μου στα ελληνικά. Συγγνώμη αν κάνω λάθος. Όλοι γνωρίζουμε την δουλειά του Δημήτρη Μικάση γύρω από τις λαϊκές παραδόσεις της Φλόρινας και κυρίως τις αναφορές του γύρω από τη γαλλική στρατιά κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Θα ήθελα πολύ σύντομα να υπενθυμίσω ότι η γαλλική στρατιά της Ανατολής έφτασε στην Φλόρινα στις 16 Σεπτεμβρίου 1916 και εγκαταστάθηκε στην πόλη μέχρι τέλη του 1918. Θα ήθελα κυρίως να σας παρουσιάσω τις έρευνες και αφηγήσεις μερικών Γαλλών στρατιωτών που έμειναν στη Φλόρινα από τον Οκτώβρη του 1916. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω πώς μέσα από τα κείμενα και τις φωτογραφίες αυτοί οι Γαλλοί δείχνουν την πόλη της Φλόρινας σαν ένα μοσαϊκό κοινοτήτων. Το 1913 και 1914, ήδη πριν να έρθει η γαλλική στρατιά της Ανατολής στη Φλόρινα, ο Δήμος Φλόρινας είχε ζητήσει από έναν Γάλλον μηχανολόγο, τον Αλφρέντ Λουκιόν, να φτιάξει ένα καινούριο σχέδιο της πόλης. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1915 και συνεχίστηκαν μέχρι τη δεκαετία του 20. Ο πόλεμος όμως θα διακόψει για δύο χρόνια τις εργασίες και ο βομβαρδισμός της πόλης κατά την επίθεση των Γαλλών το Σεπτέμβριο του 1916, καταστρέφει πολλά σπίτια. Μερικές εβδομάδες μετά την κατάληψη της Φλόρινας, ένας Γαλλός στρατιώτης περιγράφει την πόλη, τους κατοίκους της, αρβανίτες μουσουλμανούς, σλάβους, χριστιανούς, εβραίους, τσιγάνους και τις αλλαγές που έφερε η γαλλική στρατιά, δηλαδή περιγραφεί μια ακόμα οθωμανική πόλη. Αυτός ο στρατιωτής που υπογραφεί με τα αρχικά, E.H. στα γαλλικά, E.H. δημοσιεύει ένα κείμενο με τις εντυπώσεις του στο Revue Franco-Macedonienne, ένα γαλλικό περιοδικό το οποίο κυκλοφόρησε το 1917 και 1918. Γραφούν σε αυτό το περιοδικό αξιωματικοί και στρατιωτές της γαλλικής στρατιάς της Ανατολής. Περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με
τα έθιμα της Μακεδονίας, τον καθαρισμό των αιρών, τη γαλλική πολιτική στην Ανατολή κτλ. Μπορεί κάποιος επίσης να βρει σε αυτό το περιοδικό διήγησης και ποιήματα στρατιωτών που περιγράφουν τις εμπειρίες τους από τον πόλεμο και τη ζωή μεταξύ μοναστηριού, Φλωρινάς και Θεσσαλονίκης. Το 1917, ο στρατιωτής Ε.Χ. είναι εδώ, Φλωρινά, Ε.Χ. Donc, αυτός ο στρατιώτης μιλά για την Φλωρινά και τα σπίτια της, για τα καινούρια αυτοκίνητα που παίρνουν γρήγορα μέσα στους δρόμους, δίπλα από τους γαϊδάρους. Μιλά και για τους κατοίκους της πόλης, σημειώνοντας την ποικιλομορφία του πληθυσμού της και η συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών που προκλήθηκε από τον πόλεμο και που στη Φλωρινά έχει παραδείγματα πραγματικά και παραδείγματα παγκόσμιο χαρακτήρα, φαίνεται μέσα από τις φωτογραφίες της γαλλικής στρατιάς της Ανατολής. Οι φωτογραφίες αυτές είναι κυρίως του Henri Bilowski και του ανώνυμου φωτογραφού K ή Kappa στα ελληνικά. Εδώ, opérateur, τα πρώτα, opérateur K, de l'armée française d'Orient. Donc, c'est un interview qu'il y a, il n'y a que ça, des KXC. Οι φωτογραφίες αυτές είναι κυρίως το Henri Bilowski και K. Οι φωτογραφίες αυτές της Φλωρινάς, του μοναστηρίου και της γύρω περιοχής, αποτυπώνουν τις καταστροφές των πολεμών, τους πρόσφυγες, όπως εδώ, τον πληθυσμό της Μακεδονίας, με τη μάτια μερικές φορές του εθνογραφού. Δεν ξέρω πού είναι. Δεν είναι εδώ. Είναι η οδή της Φλωρινάς με τα αυτοκίνητα και τα ζώα. Αυτές οι φωτογραφίες δείχνουν μια πόλη που δεν την είχε ακόμα αλλάξει η πολεοδομική πολιτική της δεκαετίας του 20. Βλέπουμε τα παλιά σπίτια, τα τζαμιά, την αγορά και τους σκοτεινούς δρόμους της πόλης. Αυτές οι φωτογραφίες δείχνουν επίσης τις αλλαγές που προκλήθηκαν από την αφήξη της γαλλικής στρατιάς της Ανατολής με τους στρατιώτες από την Αφρική και την Ινδοκίνα, τα φορτηγά, τα αεροπλάνα, τα αυτοκίνητα και άλλα πολλά που έφεραν με τον έρχομό τους. Μεταξύ αυτών των Γάλλων στρατιωτών υπήρχαν επίσης αρχαιολόγοι, ιστορικοί και γλωσσολόγοι. Η παρουσία τους ήταν απαραίτητη, όπως έλεγαν για να πραγματοποιήσαν επιστημονικές εργασίες ή για να αναπτύξουν τις σχέσεις τους με τους κατοίκους. Ο πρώτος επιστήμονας, για τον οποίο βρίσκουμε αναφορές σε πολλές πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που αφορούν στην Φλωρινά, είναι ο Marcel Cohen. Ο Marcel Cohen είναι ένας από τους πιο σημαντικούς γλωσσολόγους στη Γαλλία του 20ου αιώνα και ένας από τους πρώτους που ενδιαφέρθηκαν για τις κοινωνικές κρίσεις της γλώσσας και όχι μόνο για τη δομή της. Πριν να έρθει στη Φλωρινά, είχε μελετήσει την διάλεκτο των Εβραίων του Αλγερίου όταν η Αλγερία ήταν γαλλική αποικία. Αργότερα, την περίοδο του Μεσοπολέμου, είχε μελετήσει τις διαλέκτους στην Αιθιοπία. Το 1920 δημοσίευσε ένα άρθρο για τις κλειδαριές των πόρτων, στα γαλλικά, «Fermeture de porte macédonienne, revue des traditions populaires», και για το ιδιαίτερο κλεισίμο τους στην περιοχή της Μακεδονίας. Και το 1920
δημοσίευσε ένα άλλο άρθρο για την Φλωρινά και τα σημερινά Σκοπιά, Νεβολάνη, στο περιοδικό La Géographie, η Γεωγραφία, μαζί με ένα χάρτη του Γαλλού στρατιώτη Βάινμπρενερ, ένα χάρτη της Φλωρινάς. Αυτό το άρθρο, Ville Macedonienne, Μακεδονική Πόλης, αυτό το άρθρο είναι σημαντικό γιατί ο Μαρσέλ Κοέν γράφει την ιστορία της Φλωρινάς από την αρχαιότητα και περιγράφει την σύγχρονη πόλη. Παρουσιάζει τις λαϊκές παραδόσεις, τις αρχαιολογικές ανασκαφές που πραγματοποίησε η γαλλική στρατεία και περιγράφει τις συνοικίες της πόλης που χωρίζει σε 15 τομείς. Μιλά για τον μουσουλμανικό, για τον τσιγανικό και για τον χριστιανικό συνοικισμό. Σημειώνει ό,τι βλέπει και ακούει. Μία από τις πιο σημαντικές του παρατηρήσεις είναι ότι η Φλωρινά δεν έχει κέντρο. Δεν έχει κέντρο ούτε ιστορικό, ούτε πολιτικό. Σύμφωνα με τον Μαρσέλ Κοέν, άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών κατοικούν δίπλα-δίπλα, χωρίς να ανακατεύονται. Ακριβώς αυτή η απουσία κέντρου είναι που κάνει τη Φλωρινά ιδιαίτερη. Οι συνοικισμοί είναι οργανωμένοι κυρίως γύρω από θρευκευτικούς χώρους, όπως τα τζάνια και οι εκκλησίες. Ο Μαρσέλ Κοέν σημειώνει επίσης ότι το σχέδιο της πόλης αρχίζει να αλλάζει και ότι τα ονόματα των οδών αλλάζουν και γίνονται ελληνικά. Και νομίζει ότι η Φλωρινά θα γίνει μια πόλη, δηλαδή μια πόλη με ένα κέντρο μετά τον πόλεμο. Για να συμπληρώσει τη μελέτη του, ζητάει βοήθεια από τον Jean-Denis. Από τον Jean-Denis, γνωστή της τουρκικής γλώσσας που βρίσκεται στη Φλωρινά κατά την διάρκεια του πολέμου. Ο Jean-Denis παρατήρησε ότι στη Φλωρινά, μετά την άφηξη των Ελλήνων, οι παραδόσεις των μουσουλμάνων σταδιακά χάνονταν. Το 1920 δημοσίευσε στο περιοδικό Revue des Traditions Populaires, το ίδιο περιοδικό από τον Μαρσέλ Κοέν, donc Revue des Traditions Populaires, δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με τις παραδόσεις αυτές. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο τελευταίο μέρος του άρθρου αυτού, όπου ο Jean-Denis αναφέρεται στις λαογραφικές παραδόσεις, αλλά και κοινές προλήψεις των χριστιανών και των μουσουλμανών. Είναι αυτές οι δύο σελίδες. Εδώ και εδώ. Τα κοινά αυτά στοιχεία αποδεικνύουν τις επαφές μεταξύ χριστιανών και μουσουλμανών και εντοπίζονται κυρίως σε κάποιες θρησκευτικές τελετές και σε προφορικές διήγησεις σχετικά με την καταλήψη της Φλωρινάς το 1393 από τους Τούρκους. Τις κοινές αυτές παραδόσεις αναφέρει και ο γλωσσολόγος και ειδικός του σλαβικού πολιτισμού, ο André Mazon. Πριν από τον πολέμο, ο André Mazon είχε ασχοληθεί με την μελέτη της γλώσσας και της λογοτεχνίας των Ρώσων, των Βουλγάρων και των Σέρβων. Μέχρι το 1914 είχε ταξιδέψει στη Ρωσία, στη Βουλγαρία και στη Σερβία. Ο André Mazon ήταν επίσης διερμηνέας στη γαλλική στρατεία της Ανατολής, στην περιοχή της Φλωρινάς και του μοναστηριού από το 1916 μέχρι το τέλος του πολέμου. Έζησε έτσι στη Φλωρινά αρχικά περίπου έναν χρόνο, από τον Οκτώβριο του 1916 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1917.
Αργότερα έζησε άλλους 2 μήνες στη Φλωρίνα και στο Νεολανισκοπιά τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 1920, από τον πόλεμο. Κατά τη διαμονή του, συγκέντρωσε περίπου 40 παραδοσιακά παραμύθια, τα οποία του διηγήθηκαν έφηβοι και ενηλικοί κατοικοί της περιοχής. Τα παραδοσιακά παραμύθια αυτά αποτέλεσαν το υλικό για ένα σημαντικό βιβλίο που εξέδωσε το 1923 με τίτλο «Slavica, un conte slave de la Macédoine sud-occidentale», στα γαλλικά, «Slavica, παραδοσιακά παραμύθια», της νοτιοδυτικής Μακεδονίας. Ο Μάζον έγραψε τα ονόματα των πόλεων από τις οποίες προέρχονταν αυτά τα παραμύθια στα Σλαβικά. Λέριν, Νεολάνι, Εξισού, Μοκρενί, Αρμενσκό, Τζερβενί, δηλαδή Φλωρίνα, Σκοπιά, Ξινονερό, Βαρικό, Αλώνα, Αγιός Αντώνιος. Έγραψε επίσης όλα τα παραμύθια στα Σλαβικά και με μια μεταφράση στα γαλλικά. Έκανε μάλιστα και μια ανάλυση για κάθε παραμύθι και περιέγραψε τις λαϊκές παραδόσεις των Σλαβών, καθώς και εκείνες άλλων ομάδων της περιοχής. Ένα χρόνο μετά, το 1924, αυτά είναι table de matière. Αυτά είναι μέσα στο βιβλίο, η αρχή. Το πρώτο μέρος είναι η γραμματική και μετά τα κείμενα. Text et traduction, κείμενα και μετάφραση. Ένα χρόνο μετά, ένα συναδέλφος του Μάζον, ο André Vaillant, ειδικός της Σερβικής Λογοτεχνίας, μελετά στο Παρίσι σε ένα άλλο γεγονός, τη χρήση του ελληνικού αλφαβήτου για τη σλαβική γλώσσα. Όπως ο Μάζον, έτσι και ο Βαϊόν πέρασε αρκετούς μήνες στη Φλωρίνα το 1917, ως στρατιώτης της γαλλικής στρατιάς της Ανατολής. Μετά από την επιστροφή του στη Γαλλία, ο Βαϊόν συνάντησε στο Παρίσι, Μακεδόνες από τη Φλωρίνα. Του μίλησαν για την εμπειρία τους από τον πόλεμο στη Μακεδονία. Εν ολίγης, οι ελληνικές αρχές τους αναγκάζαν να γράφουν στους φίλους και στις οικογένειές τους στα σλαβικά, χρησιμοποιώντας το ελληνικό αλφάβητο. Ο Βαϊόν δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με αυτή την πρακτική στο περιοδικό Revue des Études Slaves, για να συμπληρώσει το βιβλίο του Μάζον. Όπως ο Μάζον, ο Βαϊόν περιγράφει τις λέξεις και την γραμματική της διαλεκτού 2 χωριών της περιοχής, Τουρία, σήμερα κορυφή, και Νίλιτσα, σήμερα ψαράδες. Ανακαλύπτει τις επιρροές των ελληνικών και των τουρκικών στα σλαβικά. Δεν είχε καμία πολιτική πρόθεση, το έκανε σαν γλωσσολόγος. Μέσα από τις μελετές της γλώσσας και των λαϊκών παραδοσεών της Φλωρίνας, που πραγματοποιήθηκαν από τους Γαλλούς, μπορούμε να δούμε την πολιτισμική ποικιλία της περιοχής πριν από την αφήξη των προσφυγών της Μικράς Ασίας και των Καυκασού, που θα αλλάξει εντελώς και τη δομή της πόλης και το δημογραφικό πεδίο της περιοχής. Γράφουμε παραμύθια, θρύλους, μύθους, για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα ανεξήγητα που μας ξεπερνούν, μας καθησυχάζουν και δυναμώνουν το συναίσθημα ότι ανήκουμε σε μία ομάδα. Αυτοί οι μύθοι, οι ιστορίες αποτελούν μέρος της συλλογικής μνήμης. Το θέμα της συνάντησής μας σήμερα είναι η αρχιτεκτονική. Όμως η αρχιτεκτονική δεν μπορεί να αποκοπεί από την ιστορία και την κοινωνική μνήμη. Ο Μίλαν Κούντερα έλεγε ότι η μνήμη είναι για το λαό και η λύθη για την εξουσία. Η αρχιτεκτονική είναι εδώ για να εξυπηρετήσει και τα δύο. Η συλλογική μνήμη είναι έντονη στη Φλώρινα. Φτιάχνεται από τα τραγούδια, τις ιστορίες, τα γεγονότα ομάδων ανθρώπων. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι αυτή που κάθε λαός πιστεύει ότι του ανήκει
και φτιάχνεται από τη γνώση, αυτό, από αυτό που κάνατε εσείς σήμερα και που έχει γίνει στη Φλόρινα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και τις απόψεις και γνωματεύσεις ειδικών για πράγματα που αποφασίζονται από κάποιους. Η Μαρία Τοντόροβα, ιστορική, ιστορικός από τη Βουλγαρία, η οποία διδάσκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και γνώσεις των Βαλκανίων, έλεγε ότι οι πολιτικοί είναι αυτοί που αποφασίζουν για το τι είναι Ευρώπη, από πού αρχίζει και από πού τελειώνει και τι αποτελεί την πολιτιστική κληρονομιά μιας χώρας, μιας πόλης, ενός χωριού. Ένα τέτοιο παράδειγμα σχετικό με την πολιτιστική κληρονομιά και το πώς ένα κράτος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ή να μην τη χρησιμοποιήσει είναι στην Βρετάνη, στη Γαλλία. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 19ο αιώνα μάλιστα, υπήρχαν κάποιες γιορτές που τις κάνανε όταν τελειώνανε τις γεωργικές δουλειές και αργότερα τις ονόμασαν, επειδή ήταν γιορτές με πολλούς χορούς και παραδόσεις, τις ονόμασαν οι χοροί του βραδιού, του Fest Noz. Αυτό το Fest Noz για πάρα πολλά χρόνια οι Γάλλοι πολιτικοί δεν θέλαν να το προβάλλουν γιατί φοβόντουσαν τα προβλήματα με τις τοπικές ταυτότητες. Από κάποια στιγμή όμως και μετά γίνεται στη μόδα αντιθέτως να αναδείξουμε τις ταυτότητες τις τοπικές γιατί και είναι απαραίτητο για τη συλλογική μνήμη και την κληρονομιά ενός τόπου αλλά και γιατί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τουρισμό που θα έρθει για να μάθει. Οπότε το 2012 υποστήριξαν ο Υπουργός Εξωτερικού στη Γαλλία, υποστήριξε ένα ντοσιέ που είχε φτιάξει για να γίνει, να μπει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, το Fest Noz. Έγινε και από τότε γίνονται αυτές οι γιορτές, που είναι πάρα πολύ ωραίες, γίνονται συνέχεια, ακόμα και το Δεκέμβρη, όλο το χρόνο και έχουν εκατομμύρια τουρίστες που πάνε από παντού, αλλά και πάρα πολλούς φοιτητές και καθηγητές που δουλεύουν γύρω από αυτό το φαινόμενο. Θα σας μιλήσω τώρα λίγο για την ιστορία της πόλης, πώς εμείς είδαμε λίγο είδαμε μετά αυτά που μιλήσαμε, τις ανταλλαγές μας με τους ανθρώπους, και λίγο επίσης να σας εξηγήσω και τον τίτλο της διάλεξής μας, που είναι «Φλόρινα, η Αλεξάνδρεια των Βαλκανίων». Η Φλόρινα υπήρξε κάποια εποχή ένα μοσαϊκό διαφορετικών πολιτισμών, ιστοριών και παραδόσεων. Οι ανθρωπολόγοι, οι εθνολόγοι, οι γλωσσολόγοι που έρχονταν εδώ, έρχονταν ακριβώς για να μελετήσουν αυτό το πλούσιο πανέλ ανθρώπινης συνύπαρξης. Όμως, όταν κάνουμε μία βόλτα στην πόλη και ειδικά δίπλα από τον ποταμό Σακουλέβα, δεν βλέπουμε πια κανένα ίχνος από όλους αυτούς τους πολιτισμούς και όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν. Έτσι για περιέργεια, καθίσαμε σε κάποιες καφετέρειες στο Σακουλέβα και ρωτήσαμε τους ανθρώπους σε διαφόρων ηλικιών τι ξέρουν για τα σπίτια δίπλα από το Σακουλέβα και τι ξέρουν για τις συνοικίες που υπήρχαν γύρω. Καταρχήν οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πάρα πολύ όταν μαθαίνουν πράγματα, θέλουν πάρα πολύ να μιλήσουν. Αυτό είναι χαρακτηριστικό στη Φλόρινα, ότι όλος ο κόσμος θέλει να μιλήσει και έχει και πράγματα να πει. Οι περισσότεροι μας είπαν ότι δεν ξέρανε πού ήταν η μουσουλμανική συνοικία. Μας είπαν ότι ξέρανε μερικά πράγματα για τα σπίτια. Μας είπαν ότι για την εβραϊκή συνοικία δεν ξέρανε πολλά πράγματα. Ένας μας είπε ότι η συναγωγή είχε πουληθεί. Ένας άλλος μας είπε ότι κοιτώντας ό,τι είχε απομείνει από ένα τζαμί, είδε ένα πολύ ωραίο μπλέμια που λέει μάλλον θα υπήρχε μια τοιχογραφία. Και τι κρίμα που είναι, μας είπε, να μην υπάρχει κάτι δίπλα που να λέει τι ήτανε. Και μετά σε συνέχεια πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, στο κομμωτήριο, συνεχίζαμε να ρωτάμε τον κόσμο. Στο κομμωτήριο εγώ την τελευταία φορά έμαθα από μία κυρία που ήταν εκεί ότι είχε ένα μαγαζί και είχε έρθει ένας Εβραίος που ήταν νέος, έψαχνε να βρει ίχνη από τον παππού του. Ήξερε ότι είχε μαγαζί στη Φλόρινα. Και εκεί θυμήθηκε η κυρία αυτή με την οποία μίλαγα, ότι υπήρχε ακριβώς δίπλα από το δικό της το μαγαζί, υπήρχε κάποιος που λεγόταν Κοέν και έφτιαχνε καπέλα. Ξέρουμε πολύ καλά, θα μιλήσω κυρίως για το εβραϊκό και την εβραϊκή κοινότητα, γιατί δουλέψαμε λίγο. Ξέρουμε πολύ καλά σήμερα ακριβώς ποιος έμενε, ξέρουμε πολύ καλά τα ονόματα, ξέρουμε πολύ καλά τα επαγγέλματα και ξέρουμε επίσης πώς έφτασαν εδώ και τι έγιναν.
Η εβραϊκή κοινότητα υπήρξε από το 16ο και 17ο αιώνα. Για πολλούς δύο αιώνες περίπου δεν υπήρξαν πια ίχνη, αλλά ξέρουμε ότι το 1912 ήρθαν κάποιοι από το μοναστήρι. Ο Γιώργος Λιόλιος, ο οποίος είναι δικηγόρος και δημοσιογράφος και δουλεύει στη Βέρεια, θα ήταν εδώ σήμερα, αλλά δυστυχώς είναι εκτός Μακεδονίας, έκανε μια καταπληκτική δουλειά ακριβώς για να βρει στοιχεία για τους Εβραίους της Φλόρινας και της Βέρειας. Ήταν καλεσμένος εδώ, στη Φλόρινα, τον Οκτώβριο του 2017, σε ένα συνέδριο για τη Δυτική Μακεδονία της χρονιάς, τη δεκαετία του 40 και του 50. Αυτά που είπε ήταν πολύ σημαντικά, γιατί υπάρχουν καινούργια τεκμήρια, βρέθηκαν ντοκουμέντα ανάμεσα στο κομμάτι Rosenberg, που ήταν ένας οργανισμός, γερμανικός βέβαια, που έστελνε αντιπροσώπους του στις διάφορες περιοχές για να κάνουν καταγραφή των Εβραίων, να δούνε τι είχαν, τι περιουσίες είχαν και τι σπίτια είχαν. Έγινε αυτό και εδώ και βρέθηκε το ντοκουμέντο ανάμεσα, οι συνομιλίες ανάμεσα στην κοινότητα της Φλόρινας και στο κομμάτι Rosenberg. Και βέβαια η εβραϊκή κοινότητα εδώ δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ τους Γερμανούς, γιατί ήταν μια εβραϊκή κοινότητα που ήταν φτωχιά, ήταν έμπορη, γι' αυτό και ασχολήθηκαν μαζί της το 1943. Είχαν παιδιά, υπήρξε ένα εβραϊκό σχολείο, όπως δείχνει και η φωτογραφία, αλλά και συναγωγή που στη θέση της τώρα υπάρχουν τα δικαστήρια, νομίζω. Είναι λίγο πιο πάνω. Να σημειώσουμε ότι ίσως υπήρχε, όχι μάλλον ίσως, για τον κύριο Λιόλιο και από το χάρτη που είχε ο Μαρσέλ Κοέν, ξέρουμε ότι υπήρχε ένα νεκροταφείο, ένα μέρος του καταστράφηκε από τους Γερμανούς, στο άλλο όμως έχει γίνει το πάρκο της κυκλοφορίας. Ναι, μπορείς να τη δείξεις. Να, αυτή είναι η φωτογραφία. Αυτή είναι η φωτογραφία το 1977 του παλιού εβραϊκού νεκροταφείου και υπολογίζουμε σύμφωνα με το χάρτη ότι πρέπει να υπάρχει, να έφαγε κάποιο κομμάτι το πάρκο κυκλοφορίας του εβραϊκού νεκροταφείου. Να, σύμφωνα με το χάρτη και σύμφωνα με τα στοιχεία και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, με τους οποίους επικοινωνήσαμε και του κύριου Λιόλιου. Καταστρέφοντας το νεκροταφείο και χωρίς μία αναμνηστική πλάκα δίπλα, ούτε για να λέει ποιος ήταν ο χώρος, ποιοι ήταν εκεί, αλλά και χωρίς καμία πλάκα που να λέει ότι 329 Εβραίοι έφυγαν στις 3 Μαΐου του 1943 για το Auschwitz, τους πήρανε και δεν γύρισαν, νομίζω ότι δεν μας τιμά σαν χώρα. Μια χώρα από την οποία γεννήθηκε η Αντιγόνη, η οποία θυσιάστηκε για να θάψει τον νεκρό αδελφό της, αψηφώντας τους νόμους, δεν μπορεί σήμερα στη Φλόρινα των παθών και των τεχνών, όπως είπανε κάποιοι, δεν μπορεί να μην έχει πλάκες που να θυμίζουν τις ιστορίες των κοινοτήτων που πέρασαν και κυρίως των Εβραίων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Η πολιτιστική κληρονομιά και η ανάπτυξη τουρισμού πάνε μαζί. Όταν περπάτησα για πρώτη φορά στον ποταμό Σακουλέβα, σκέφτηκα και είχα μιλήσει με τον κύριο Δήμαρχο και συμφωνούσε ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό που έγινε στην Έδεσσα και αυτό που έχει γίνει και σε άλλα και σε νησιά, όπως στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, να γίνει δηλαδή ένας ιστορικός περίπατος και για τα σπίτια, γύρω από τα σπίτια, να υπάρχουν πινακίδες που να διηγούνται την ιστορία της κάθε συνοικίας, αλλά και για τα σημαντικά πράγματα που έγιναν, να υπάρχουν πινακίδες. Αυτό τραβάει, εκτός του ότι βέβαια πρέπει, είναι μια σημαντική δουλειά μνήμης και μια χώρα που δεν έχει μνήμη, δεν έχει ούτε μέλλον, θα τραβήξει τουρισμό. Οι τουρίστες που θα έρθουν θα είναι οι τουρίστες που θα ενδιαφέρονται να μάθουν ιστορία. Θα έρθουν επίσης άνθρωποι που θα θέλουν να αποδώσουν φόρο τιμής σε αυτούς που χάθηκαν, όπως οι Εβραίοι, αλλά όπως και άλλοι.
Η Ευρώπη δίνει χρήματα για αυτά. Στην Έδεσα το ιστορικό κέντρο έχει φτιαχτεί όλο και έχει φτιαχτεί με χρήματα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι παιδαγωγοί θα βοηθιόντουσαν από αυτό το περίπατο, γιατί θα παίρνουν πράγματα για να τα μάθουν στα παιδιά και τα παιδιά θα γνώριζαν καλύτερα την πόλη τους. Σήμερα τα παιδιά στη Φλόρινα δεν ξέρουν την ιστορία της πόλης. Αντιθέτως, υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι φοιτητές, οι οποίοι δουλεύουν γύρω από τη Φλόρινα. Βρήκαμε πάρα πολλά πτυχιακά, πάρα πολλά μεταπτυχιακά, που μιλάνε για την ιστορία της Φλόρινας και μάλιστα το τελευταίο του 2022 που διάβασα της Σαμπουτζάκη λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε εμείς σαν ερευνητές να μιλήσουμε για το παρελθόν της πόλης. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στη Φλόρινα και χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι έχει αρχίσει και γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σημαντική δουλειά. Είδαμε να σας δείξουμε λίγο αυτό που κάνουν τα παιδιά. Είδαμε ένα σχολείο με χρήματα μάλλον από το Ίδρυμα Λάτσι. Βλέπετε πολύ απλά πώς γράψανε το τζαμί. Υπάρχει, βάλανε ένα QR code που όταν ξέρετε πάρετε το τηλέφωνό σας μπορείτε να δείτε όλη την ιστορία αυτού του σημείου. Υπάρχουν επίσης, όπως σας έλεγα, καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται. Να δούμε την δουλειά που έκανε η Ραφαέλα Ντελιγιάννη, που ήταν φοιτήτρια του Τμήματος Οικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Δούλεψε με την καθηγήτρια της Ανδρομάχη Βρακατσέλη και εμπνεύστηκε λίγο από το τοπίο, από την ομίχλη του Αγγελόπουλου, εμπνεύστηκε από γραμματόσημα από Κάρτ Ποστάλ και έβαλε μουσική. Ένας μουσικός περίπατος επίσης, αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα για να δώσει ζωή στα σπίτια δίπλα από τον ποταμό Σακουλέβα. Yeah. Να την ακούσουμε ένα λεπτό. Είναι το πιο σκοτεινό σημείο που υπάρχει κοντά στην πόλη, στο κέντρο. Και μέχρι το 2019 δεν υπήρχε καν σημάδι εκεί πέρα. Είναι προς το τέλος του δρόμου που σε αφήνει να κινείσαι παράλληλα του ποταμιού και φτάνει σε αδιέξοδο. Θα περάσουμε από το άγρομο της περήφανης φλωρινιώτισσας αγωνίστριας. Κοντά στα 2020 απέκτησε μια ταγιά στο φόρεμά της. Να επιστρέψει στον καθρέφτη, να πάρει πάλι θέση στην κάρτα ποστάλ ή στη φωτογραφία, σε μια διπλή κίνηση απελευθέρωσης και αιχμαλωσίας. Ο φωτεινός σταυρός στην κορυφή του βουνού μοιάζει να αιωρείται όταν σκοτεινιάζει. Θυμάμαι το 2018 μια πεμπτοετής που μου μετέφερε τις αμπελοφιλοσοφίες που σκαρφιζόταν με ένα φίλο της πάνω στο πιώμα. Η Φλόρινα ήταν ένα νεκροταφείο και αυτός εκεί πάνω ο σταυρός προσδιόριζε το μνήμα. Σε αυτό το σημείο του βουνού, μπορεί και λίγο πιο πάνω, ένας συντηρητής κατέβαινε το βουνό προς την πόλη, την πρόλαβε η νύχτα όμως, γύρισε από διαφορετικά κάτω. Δύο φωτεινά ματάκια στα δεξιά του, λίγο και το μάτι που είχε συνηθίσει στο σκοτάδι της νύχτας, μπόρεσε να διακρίνει ένα μικρό αρκουδάκι. Έκανε σαν ένα ντοδεποτά και συνέχισε να βαδίζει ευθεία κατηφορικά. Μας είπαν από τις πιο εκρηκτικές σε αδερναλίνη στιγμές της ζωής του. Μια αρκούδα τρέχει τουλάχιστον με 56 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Παύλος έφτασε στην πόλη. Η ιστορία στη Φλόρινα ξεκίνησε από μια χαραμάδα. Μπήκε από μια χαραμάδα και μετά μπήκε και από το παράθυρο. Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση είδα εδώ και 1,5 χρόνο και με τα πρέσπερα και με όλα όσα γίνονται ότι έχει μπει και από την πόρτα και οφείλεται πιστεύω σε εσάς, σε εμάς αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που μας άνοιξαν τις πόρτες τους και που με μεγάλη χαρά μας διηγήθηκαν τις ιστορίες τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τους δύο εξαιρετικούς συνομιλητές. Θα πρέπει να επισημάνω και εγώ ότι ιδιαίτερα για το τελευταίο θέμα έτσι που εισηγήθηκε η Βασιλική Μαυροϊδάκου για την κοινότητα των Εβραίων
Πριν κάποια χρόνια, αγαπητή Σουλή, ήμασταν στην ομάδα υποδοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Συνδέσμου Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ήρθε εδώ στη Φλόρινα και υπήρχε μια έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κάτω στο σταθμό 75 χρόνια νόστος από τον εκτοπισμό των Εβραίων στην πόλη της Φλόρινας. Ήταν ο ίδιος ο Δαβίρ Ναμία και αναδείχθηκε ένα αρχαιακό υλικό με φωτογραφίες, με δρόμενα, με διάφορες αναπαραστάσεις, οι οποίες μας συνδέουν με όλη αυτή τη μνήμη και την ομάδα, την πολιτιστική ομάδα που έφυγε από τη Φλόρινα. Δυστυχώς, ο τρόπος που έφυγε ήταν βίος, έτσι, αλλά ήταν μια συγγεωργάνωση πάνω υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, του Δήμου Φλόρινας, των Συλλόγων, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, αρχεία του νομού Φλόρινας, τα γενικά αρχεία του κράτους έλαβαν μέρος, το επιμελητήριο, το τμήμα της Σχολής Καλλοντεχνών, ο Σύλλογος Αριστοτέλης, το Πανεπιστήμιο, ο Σύλλογος του Μοναστηριών, δηλαδή ήταν οικουμενική λίγο αυτή η συνθήκη και καταλαβαίνετε ότι το να συνδέσουμε όλο αυτό το puzzle της μνήμης, των χαμένων εικόνων, των φωτογραφιών, δεν είναι εύκολο να γίνει μέσα σε αυτό σε αυτή την ημερίδα η οποία είναι απαρχή. Εγώ ζητώ συγγνώμη για το μεγάλο έκδοση των εισηγήσεων, γιατί καταλαβαίνετε ότι η γνώση είναι ανεξάντλητη, ίσως και η ανάγκη να υποθούν πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί τόσο καιρό. Είναι η απαρχή, το λέω για πολλωστή φορά, να αρχίσουμε να αναδεικνύουμε έτσι πτυχές. Η συσσωρευμένη γνώση πρέπει να βγει έξω, γιατί υπάρχουν αξιόλογοι μελετητές, ερευνητές, οι οποίοι έχουν σημαντικό έργο από όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Βλέπουμε την παρουσία των Γάλλων. Εγώ τη βλέπω μέσα από την εικόνα των κατασκευών. Οι Γάλλοι, όταν ήρθαν εδώ, έφεραν μια επανάσταση, έφεραν μια τεχνολογία που ήταν πρωτόγονη. Ήρθαν αερόστατα, ήρθαν υλικά τα οποία για πρώτη φορά εμφανίστηκαν. Τα αυτοκίνητα, μηχανική τα αυτοκίνητα, περπατούσαν μέσα σε λασπωμένους δρόμους οι οποίοι κολούσαν. Και ένα δείγμα αυτής της αρχιτεκτονικής, μια και μιλάμε για σύγχρονες κατασκευές, ήταν η γέφυρα στο ποταμό Σαρκουλέβα, στο Αρμενοχώρι. Ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάστηκε είναι πολύ ιδιαίτερος. Χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια υλικά, η ίδια μεθοδολογία και η ίδια τεχνική που χρησιμοποιούσαν πολύ αργότερα στις μικροκατασκευές τους οι καγκελοποί. Δηλαδή η επανάσταση που φέραν οι Γάλλοι σε αυτό το κομμάτι ήταν πολύ ιδιαίτερη. Φέραν μια επιστήμη. Μια καινούρια. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ σήμερα για την υπομονή που δείξατε. Εκ μέρους της Προέδρου του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και του Δέλτα Σίγμα, είναι η απαρχή για να ξεκινήσουν και άλλα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας κοντά και μοιραστήκαμε όλα αυτά τα πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σας ευχαριστώ.